Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται και πως το πεις πιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 της Κακομοίρας. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Έλια Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο τα μικρόφωνα του Μητρόπουλου 95,5 των FM. Απεργία σήμερα, απεργία και χτες, απεργία και τους δημοσιογράφους χτες, εμείς δεν κάναμε, ήμασταν εδώ. Απεργία σήμερα για τον πολύ κόσμο. Καλά κάνουν και κάνουν όσοι κάνουν απεργία. Εμείς θα είμαστε εδώ, 9.55 και ενώ τα μηνύματά στο 54.3.40, 50 λεπτά η χρέωση του μηνύματος. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Διαγωνισμός για τους φίλους ακροατές. Γράφετε α-1, αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνετε στο 54344. Γιατί πολύ απλά κληρώνουμε δύο εισιτήρια για την Κυριακάτικη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Α-1 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54344. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Πανιωνίου. Γιορτές συνέθιμα ίσον Vodafone. Γιατί και φέτος τα Χριστούγεννα η Vodafone συνεχίζει το έθιμό της και προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία 3G με δυνατότητα Wi-Fi tablets από 79 ευρώ με δώρα αξίας 75 ευρώ. Καλά ακούτε. Όπως 25 ευρώ δώρο επιταγή από το factoryoutlet.gr για να αγοράσεις ό,τι θες. 5 GB δωρεάν για 2 μήνες. Περιεχόμενο όπως e-books, περιοδικά, εφημερίδες, ταινίες. Μόνο για σένα θα βρεις αποκλειστικό πακέτο αξουάρ, powerbank για να μην αποχωρήσει ποτέ το απένος τάμπλετ και θήκη, μόνο με 19,90 παρακαλώ. Με κύπελο Ελλάδος και φυσιολογικά αποτελέσματα. Με γκάφα Μπενίτεθ στη Ρεάλ. Στο παιχνίδι της Κάντιθ να μιμείτε τα όσα γίνανε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπη, σαν άλλος Λιάσος Λουκάς, Ρώσος ποδοσφαιριστής της ομάδας της Ρεάλ, μπήκε η Κάντιθ, έκανε ένσταση όπως με ενημέρωσε ο Χρήστος Ραγκάτσης, άρα η Ρεάλ θα αποκλειστεί. Υποκλίνομαι σε Ραγκάτσι για την γρήγορη ενημέρωση, ήταν ο πιο γρήγορος από όλους, καθώς από χτες στην Ισπανία γίνεται το έλα να δεις με τον Γκάφα Μπενίτεθ και φυσικά με τα όσα γίνανε στην εκπομπή του κυρίου Διευθυντή λίγο πριν, με πρόεδρο να λέει ότι θα δίνει τον Κούγια. Το άκουσες? Και αρχή μπράβη εκεί κάτω, θα δίνει τον Κούγια και ο Κούγιας θα θέλω πισινός του. Τον άκουσες το διάλογο? Ο Κούγιας, από τη στιγμή που έκανε κολοτούμπα και τα βρήκε με τον Μαρινάκη, ναι. Αυτός ο καφές του εδώ που πέρσι έπιωσε. Τον άφησε για σένα, αλλά να τώρα. Ο Νίκος. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Για να βάλει ζάχαρη. Πού να βάλει ζάχαρη. Κατέβαζε ζάχαρη στον καφέ ο Αναστόπουλος με τόσο που πίνει, θα τάσα και σένα. Αλλά επειδή προσέχει τη σιλουέτα του, προσέχει. Κατάλαβε, δεν βάζει 4 κιλά ζάχαρη. Εγώ βάζω ζάχαρη στον καφέ. Εσύ τι βάζει? Πρώτο τον κλαδά. Α, εντάξει. Σωστά. Θα κουρασάν με μέλι που τρώσει και αυτά. Τρώω κουρασάν. Κουρασάν. Τι να τρώω. Κουρασάν τρώω εγώ. Μάλιστα. Ο Κούγιας λοιπόν κακώς τα βάζει με τους ανθρώπους. Γιατί και αυτή και αρχιμπράβη εκεί των Χανίων. Αφού πήγες κάτω θα σε πλακώσουν. Αφού μιλάς. Το διάλογο τον άκουσες? Κάτσε ρε, κάτσε να σου πω τη λογική αυτή. Το λογικό συνειρμό. Αφού να πούμε τα έχεις βρει με το Μαρινάκι και την παίζουν καλά τη Λάρισα και θα ανέβεις. Τι μιλάς, μη μιλάς. Εσύ μιλούσες
όταν ήταν να πούμε τα πράγματα εναντίον, ήθελε να βγάλει έξω τρομοκρατικέ οργανώσει, στημένα παιχνίδια κτλ. Αφού κατάλαβε ότι το έργο παίζεται αλλιώ και πρέπει να κάνει την πάπια, τώρα τι τα βάζει τώρα με του μπράβου εκεί στα Χανιά εκεί πέρα. Εδώ ο πιο ήσυχο κριτικό έχει 4 σουγιάδες τώρα. Φαντάζεσαι τώρα οι άλλοι που είναι και εμπλεκόμενοι κτλ. Α, εσύ μην ασχολείσαι τώρα. Καλά τον έκανε και τον πλάκωσε άλλο. Λέω εγώ τώρα. Καλά τον έκανε. Καλά τον έκανε. Τι ανακατεύεται τώρα. Δηλαδή, κόλλαγε στο Μαρινάκι. Ρωτάει ο Μπούζο στο Νύκταρη. Λέει, σα χτύπησε, λέει, και το χτυπήσατε. Δεν με χτυπήσε, τρελό. Αυτό είπε. Λέει, ποιο να με χτυπήσει. Το χτυπήσε. Δεν το πρόσθεσε όμω. Ο κοντό. Δεν είπε ο κοντό. Καλά, δες το. Το και λέει μετά, ναι. Όπου τον βρίσκω. Θα το δέρνω. Και κλαίω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν το δίνει τον Κούγια, τι θα πάει. Θα πάει φυλακή ο πρόεδρο του το Χανίδη. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Άμα δίνω εγώ εσένα ή εσύ εμένα και σε πάω στο δικαστήριο, θα πει ο πρόεδρο, θα πάρει δρόμο να φύγει από εδώ. Θα σε πάω εγώ στο δικαστήριο. Για... παράδειγμα, ρε σου λέω, ρε, δέρνει ένα κάποιο από τον πλακώνει στι μπουνιέ. Όταν είναι αρσενικό το ξύλο, δεν πει. Τι αρσενικό και όταν είναι ευρώ. Να πα και τι α σε βάλει στα κάγκελα. Αν με σε βάλει κανένα κέρατο, ρε φίλε. Τι κέρατο, ρε, δεν σκοτώνει άνθρωπο και σε ένα μήνα είσαι έξω. Άσε με καημένη τώρα. Ανάλογο ποιον έχει δικηγόρο. Εντάξει, άμα έχει δικηγόρο το Γκούγια ή το Γρόλιο το δικό μου, ο οποίο έχει αναλάβει μια υπόθεση ενό φίλου κοινού μα, δεν λέω εγώ τα λοιπά. Μου λέει ο φίλο τι, λέω, έχει Γρόλιο. Καθάρισε του λέω. Όχι μόνο δεν θα πληρώσει, λέω, την αποζημίωση, θα ζητήσει, λέω, και 50 χιλιάρικα για την αυτή σου, πώ τη λένε. Με χάλασε ο Γρόλιο με κάτι όμω. Γιατί σε τι σε χάλασε. Θα στο φέρω. Τι σε χάλασε ο Γρόλιο. Θα στο φέρω, γιατί τον έχω σε τεράστια εκτίμηση. Με χάλασε όμως σε κάτι. Σε τι? Στο χαρτί το οποίο ζητούσε από τον Υπουργό να ανεβεί ο Άρης πέρσι. Δηλαδή τι? Δεν θέλω δημοσίως, θα στο δώσω. Γιατί? Δεν θέλω, άστο. Κατάλαβα τι είπε. Όπως ανέβηκε ο Ηρακλής. Όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν θέλω. Πες το, αφού το λες. Χαλάστηκα, ρε φίλε. Ναι, γιατί χαλάστηκες? Όταν λέει ότι από αυτό το σωματείο πρέπει να γίνει για να μην χαθούν τα λεφτά, όταν με το προηγούμενο χαθήκαν τα λεφτά. Δεν κατάλαβα, να ξαναπες το ελληνικά. Θα στο φέρω γραμμένο. Ελληνικά. Πες ελληνικά για να καταλάβει αυτό που ακούει. Στην έκθεση την οποία κάνανε και στείλανε. Ναι. Λέγανε, παιδί μου, τους λόγους που πρέπει ο Άρης να ανέβει. Κατηγορία. Που ήταν σωστό να ανέβει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Και όχι να. Και ανάμεσα στα άλλα λέγανε ότι θα χάσει έσοδα το κράτος. Ναι. Θα χάσει. Ναι. Θα χάσουν ποδοσφαιριστές, θα ναι, χάσουν. Ναι. Και θα σου πει κάποιο κακοπροαίρετο, ρε φίλε, εδώ χάσανε και γίνεται τώρα στην άλλη τη δίκη υπερασπιζόμουν άλλα πράγματα. Είμαι επαγγελματίας και κάθε υπόθεση είναι διαφορετική, θα σου πει. Η υπόθεση. Σε είπα εγώ, όχι. Λέω αυτό κάποιο κακοπροαίρετο, ο οποίο το βλέπει. Λέει... Εσύ είσαι ο κακοπροαίρετο. Είμαι κακοπροαίρετο. Ναι, εσύ χαλάστηκε. Δεν χαλάστηκε κανένα κακοπροαίρετο. Χαλάστηκε. Εσύ τώρα μπει, χαλάστηκε. Χαλάστηκα, ρε φίλε. Αφού... πέσε, χαλάστηκα. Δεν συνάδει. Μα δεν συνάδει το ένα με το άλλο, ρε φίλε. Ναι, στην άλλη, του λέει εταιρεία, άκουδα, ρε. Είναι μια εταιρεία. Ναι. Και σε παίρνει δικηγόρο και σου λέει, κοίταξε να δεις, για να γλιτώσει η εταιρεία, πρέπει να βαγωθούν λεφτά από τους ποδοσφαιριστές, τους δημοσιογράφους. Βρενομικό είναι αυτό. Κάτσε, ρε, καλά κάνουμε. Πάει, κερδίζει τη δίκη. Την κερδίζει. Την κερδίζει, ρε, ο Γρόλιος τη δίκη. Mm. Την κερδίζει. Ωραία. Μετά αυτοί βάζουν το σωματείο μέσα. Φταίει ο Γρόλιος γι' αυτό. 100% λοιπόν. Έρχεται λοιπόν πάλι το σωματείο και λέει ότι ξέρεις κάτι, για να κερδίσουμε τη δίκη πρέπει να πεις αυτό, πρέπει να πούμε αυτό το πράγμα. Δεν το λέει, ο Γρόλιος το λέει. Ναι, ο Γρόλιος το λέει. Γιατί και ο Γρόλιος πληρώνει και τα παράβολα του για κάποιες δίκες. Λάσε τώρα τα γλύψηματα, από τη μια χαλιά και από την άλλη γλύφεις. Άστο τώρα. Ο δικηγόρος λοιπόν. Άκου να δεις, επειδή κάνεις τον έξυπνο. Ο δικηγόρος όταν λοιπόν, βλέπω λοιπόν. Ναι, όταν, βλέπεις, όταν βλέπω μία κατάθεση ή μία μαρτυρία ή μία υπεράσπιση, ναι. Μία υπερασπιστική γραμμή η οποία απέχει παρασάγκας. Από αυτά τα οποία βιώνουμε, λέω ρε φίλε, όπα, υπερβάλλουμε εδώ. Υπερβάλλουμε. Όταν γίνει εσύ νομικό δεν... και πα να κάνει μία. Εσύ δίκη... πώ έχει γνώμη, ρε φίλε, για κάτι. Δηλαδή, αυτό που υπερασπίστηκε ο δικηγόρο του Ηρακλή με τον Εμπέντε, ότι πήρε λέει το καρεκλάκι ο αέρα στην Ευκαρπία και έπεσε το τερμάκι. Γλίτωσε ο Ηρακλή. Μα είναι ξεφτύλα ο ισχυρισμό. Ρε γλίτωσε. Ρε φίλε, πάτε είναι ντροπή ο ισχυρισμό. Ρε γλίτωσε. Που το δέχτηκε ο δικαστή και που το επικαλέσει. Ρε γλίτωσε. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Ωραία, πουλάκι μου, γλίτωσε. Ναι, εγώ ντρέπομαι για εκείνο. Φρε, δεν πάνε να ντρέπεσαι. Εγώ ντρέπομαι, σαν άνθρωπο. Εγώ, σαν δικηγόρο, κέρδισα. Προσβάλλει την νοημοσύνη μου. Η νοημοσύνη σου είναι προσβεβλημένη. Προσβάλλει την νοημοσύνη. Καιρό, και καλά, λέγε ό,τι θέλει. Η νοημοσύνη σου είναι προσβεβλημένη. Λοιπόν, για εγώ καιρό. Σου λέω πρώτα για τα του οίκου μου και μετά σου λέω για οτιδήποτε άλλο. Τώρα έχει οίκου τώρα. Γιατί χάλαστηκε τώρα. Πάνε στα θέματα τώρα. Κάνει κριτική στον Γρόλιο ή χθε είναι να πούμε. Άμα ήταν, δεν ήταν για την ομάδα της καρδιάς σου θα τα έλεγες αυτό. Για όλους τα λέω.
Και, για, και για τον Κούγια είπε ότι καλά έφαγε το ξύλο, γιατί ενώ κελάιδα και για το Μαρινάκι δεν κελάιδα, τώρα τι κελάιδα για του μπράβου εκεί. Μπράβοι είναι, τι θα σε κάνουν. Θα σε δώσουν ένα σουρτάρ με ρεμπέ. Αν θα έρθει ο Αλέξης εδώ, θα κάθονται πάλι δίπλα. Ακούστε σκηνικό. Άλλο αυτό. Ακούστε σκηνικό. Άλλο αυτό. Δηλαδή, είναι σε αυτό το ραδιόφωνο στην μέσα πύρου κάλου. Σκάει μη την άλλη φορά ο Κούγια. Λοιπόν, και είναι, τον έχει ο Μπούζο. Έρχεται, ορμάει πρώτος κλασικά, ξέρεις, να δείξει ότι Αλέξη μου, Κώστα μου, φιλιά, τι γίνεται. Ρε, εσύ, μου δείχνει εμένα το κινητό που είναι το σπασμένο. Ένα σπασμένο κινητό. Το λέω καλά, ρε. Μεγαλοδικηγόρος κυκλοφορεί σπασμένο κινητό. Να έγινε με αυτό. Λέμε δύο-τρία πράγματα, ρε παιδί μου. Το λέει ο Κώστας, για κάτσε δίπλα-δίπλα να μετρηθούμε ποιος είναι πιο κοντός. Έχω πέσει κάτω, λέω, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Να τραβάς μια κάμερα, να δείχνεις τώρα. Είναι δυνατόν. Σαν παρουσία κόκκινη, έτσι όπως είσαι με την κοιλιά. Ναι. Με αυτά τα μπούτια που τρίβονται όταν περπατάς. Ναι, ναι, ναι. Και αυτά τα προγούλια. Αν είσαι δύο πόντους πιο ψηλός από τον Γκούγια ή ένα πόντο. Με αυτά τα μούτρα που έχεις. Ναι, 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 ναι. Περνιέσαι για καλύτερη, ας πούμε, παρουσία. Αυτό το αυτή που έχει κολλήσει το λίπος από κάτω και δεν μπορεί. Ρε, εγώ δεν είμαι μαλωμένος με τον καθρέφτη μου, φίλε. Ρε, τι καθρέφτη, αυτό ο αφαλός εδώ. Έχω καθρέφτη σπίτι. Τι καθρέφτη να έχει. Είσαι ο μόνος άνθρωπος. Περπατάει με τα μπούτια, τρίβονται συγκέντρωση. Είσαι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος έχει σπάσει τους καθρέφτες. Τι να το κάνω αυτόν τον άνθρωπο, ρε, τώρα εγώ να πούμε. Εγώ λέω ότι έχω ξεγείρει. Να το κάνω, ρε, με λένε, μίλα για ποδόσφαιρο, ρε, ραπτό που λέω με τον κόκκινο, τι να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Και θα κάνουμε λοιπόν την εκπομπή Δευτέρα στο. Θα κάνετε. Ναι, θα κάνουμε εκπομπή. Εγώ ο Κουλιανός και ο Ασλαμάς στο Πόντος TV. Που θα λέγεται. Μαν του μας τα στημένα. Ξεκινάει Ιανουάριο. Θα μιλήσουμε για μπάλα. Ευρώπη, ο Κουλιανός, Ελλάδα, εγώ, Αγγλία, ο... και 20 λεπτά. Αλλά θα δείχνουμε ό,τι γουστάρουμε. Το μοντάζ θα το κάνω εγώ. Τα παιδιά θα παρουσιάζουν το δικό τους το μοντάζ. Το δικό μου το μοντάζ θα έχει τα δικά μου θέλω. Βρήκαμε επιτέλους ανθρώπους οι οποίοι θα μοντάρουν. Βρήκαμε επιτέλους ανθρώπους οι οποίοι θα κόβουν, θα ράβουν. Το όνειρό σου γίνεται πραγματικότητα. Το όνειρό μου. Είναι μια δουλειά η οποία. Ρε φίλε, τώρα ναι. Χρόνια. Θέλω μια δευτεριάτικη εκπομπή να παρουσιάζει φάσεις και όχι όπως τα παρουσιάζουν αυτοί. Θέλω όπως θα θέλω εγώ. Και θα το κάνω. Λέω ότι θα το κάνω και αν πετύχει, πέτυχε. Είδες ότι βρέθηκε τελικά η φόρμουλα. Βρέθηκε η φόρμουλα αφού φτάσαμε στα 60 χρονών και βγήκε. Τι 60 ρε. Άσε ρε κόκκινε, πάνε στα θέματα. Άσε ρε. 150 χρόνια. Μ' αρέσουν λέει, τα αθλητικά. Δεν μ' αρέσουν τα αθλητικά. Δεν το αρέσει. Και βαριέμαι. Σας πάω, με κάνετε παρέα 9 χρόνια. Καλή συνέχεια, ακτινίατρος. Καλησπέρα, παιδιά. Ράπλια, η περισσότερη αμυντική ασφάλεια δίνει το 4-4-2 ή το 3-5-2. Τίποτα... Εξαρτάται το τι έχεις, ρε φίλε. Το τι ταιριάζει. Τι παίκτες έχεις πρώτα απ' όλα. Πόσους βγάζεις ψηλά, όταν χαθεί η μπάλα, πώς γυρνάνε, αν είναι ταχύς, αν είναι αργή. Δεν έχει εξασκεί. Σύστημα καλό δεν υπάρχει. Υπάρχει μαγιά καλή. Καλή χημεία, καλή ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει. Παίζει όλος 4-4-2. Είναι τέτοια η διάταξη, τέτοια η πειθαρχία. Και είναι φοβερό. Και όταν βγαίνεις είναι πολύ καλό. Και έχει 3-5-2 που παίζει και με 5 πίσω. Ανεβαίνεις ψηλά, χάνεις την μπάλα και σου βάζω 4 γκολ. Συνταγή δεν υπάρχει. Είναι τι ταιριάζει με αυτούς τους παίκτες που έχω και με ανάλογα τον αντίπαλο. Και πώς θα φτιάξω εγώ τα πλεονεκτήματά μου απέναντι στον αντίπαλο και πώς θα κρύψω τα μειονεκτήματά μου στα πλεονεκτήματα του αντιπάλου. Συστήματα υπάρχουν καλά πολλά. Και κακά δεν υπάρχουν. Και ανάλογα την ώρα του. Αυτά είναι πριν τον αγώνα. Ναι, όταν ξεκινάει ο αγώνας και πρέπει να το αλλάξεις κιόλας. Ανατρέπονται όλα. Ναι, πολλά του πράγματα. Υπάρχουν κατά συνθήκη πολλά πράγματα. Ναι, λοιπόν, τι είναι αυτό. Άκου τι είπε ο Νύκταρης. Ο Νύκταρης ποιος είναι. Και μου λέει στο τηλέφωνο, θα σας κάνω, θα σας δείξω. Και του λέω, θα συναντηθούμε, θα τα πούμε. Και συναντηθήκαμε χθες. Δεν συναντηθήκατε απλά όμως. Μου έκανε χειρονομίες και έγινε ό,τι έγινε. Ναι, αυτός λέει ότι το χτυπήσατε εσείς λέτε, σας χτύπησε εκείνος. Εγώ δεν είμαι χτυπητικά. Τι δηλαδή, μα χτυπήσω ο Κούλιας. Δύσκολο, ε. Τι θα με χτυπήσει, δηλαδή τι είμαι, καμιά μίγα εμένα με χτυπήσει. Κύριε Νύχταρη, αν ξανασυναντηθείτε με τον Κούλια, γιατί κινήσεις τον Νύχταρη. Θα τον ξαναδείρω. Θα τον ξαναδείρετε. Ναι. Πού θα πάει αυτό, θα τον δέρνετε εσείς, θα πάει μηνύσεις αυτός που δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Εγώ θα τον δέρνω κάθε που τον βλέπω. Μόλις θα σταματήσω. Να ασχολείται με τα χρήματα. Αυτός είναι κριτικός, είναι άντρας. Δεν είναι θα σε μηνύσω, θα σε κάνω. Θα το δέρνω που το βρίσκω. Θα το δέρνω που το βρίσκω. Φύγανε τιμόνια, φύγανε όλα. Ποιος θα με χτυπήσει. Αυτό είναι αντρίκες. Ποιος θα με χτυπήσει. Η μίγα. Αυτό είναι που τα παιδιά του ίντερνετ δεν μπορούν να το καταλάβουν. Λέει τι έγινε τον πλάκωσα. Και άμα τον ξαναπλακώσω. Έτσι απλά. Κλαίω. Τι κλαις. Αυτά πριν 40 χρόνια ήταν καθημερινά. Ειδικά
Εσύ εμπειρία. Έχεις εμπειρία από αυτό. Δεν έχω εμπειρία, ρε. Αυτά εδώ που λέω. Εσύ, ο κριτικός. Λέει τώρα, είναι σε μια άλλη εποχή. Εμένα μου αρέσει που είναι σε άλλη εποχή. Εμένα μου αρέσει που είναι σε καλησπέρα, άλλη εποχή. Καλησπέρα, παιδιά, πονάνε τα μυαλά μας με τον Γκάφα Μπενίτεθ. Διώξτε τον επιτέλους να ξαναδούμε τη Ρεάλ μας ψηλά. Παιδιά, ο Μπενίτεθ όπου έχει πάει, όταν έφυγε, άφησε πίσω την απόλυτη καταστροφή. Βέβαια, έχει πάρει τίτλους. Μπορεί να του επικαλεστεί κάποιο ότι είναι καλά και αυτά είναι επιτυχίες. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα ξεπερνάει κάθε όριο. Παιδιά, ζουστάρω και τους δύο, αλλά τελευταία με ενοχλεί η καθημερινή ίντρικα του ράκ σε πολλά θέματα του ραπ. Ναι. Για λόγους καθαρά ακροαματικότητας, πιστεύω. Λέει 603. Κριτική μας κάνει. Αν θες να απαντήσεις, απαντάς. Έχει γίνει συγκεκριμένος στα θέματα. Έχεις μισή ώρα που δεν παρουσίασες θέμα, Κόκκινη. Είσαι δημοσιογράφος. Έχω παρουσιάσει ήδη. Ποιο είναι? Την χειροδικία του Νίκταρη πάνω αυτό στον... Αυτό το έβγαλε άλλος δημοσιογράφος ο Μπούζος. Παρουσίασε στη Ριάλ, αυτό είναι ένα γεγονός, ναι, εντάξει, το οποίο έγινε. Έλα, ρε, λοιπόν, ναι. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει η πρωτιά στην είδηση, ναι. Με ενδιαφέρει το πώς βλέπω εγώ. Τέλειος. Μία ενέργεια. Ξεκούραστα τον κάθομενο γάμα του. Δεν είναι ξεκούραστα. Ρε φίλε, εσύ λες ότι αυτές οι ενέργειες και οι κινήσεις είναι αντρικές. Πολύ ωραία. Σε ακούει τώρα ο άλλος. Ναι. Εντάξει, και σου λέει εγώ, ρε παιδί μου, σε μια ανάλογη περίπτωση τι θα έκανα. Δεκτό, σεβαστό αυτό που λες. Έχουν έρθει εδώ 50 άτομα να μας δίνουν κάποια στιγμή. Ναι, ήταν αντρίκιο, όχι. Κάποια στιγμή ήρθε ένας, δεν θα πούμε αν ήρθε για μένα ή για σένα, ήρθε ένας, μόνος του. Και λέει, ήταν πιο αντρίκιο. 100%. Σε μένα ήρθε ένας Ηρακλειδέας και σε σένα ήρθε ένας Παόξης. Ναι, 100%. Εντάξει, αυτό είναι το πιο αντρίκιο. Όχι, έρθουν 30 και 40. Αυτός ο κριτικός παρουσιάζει το αντρικό φίλο. Τον αντρισμό τον αντιλαμβάνω. Τον πλάκωσα, λέει, με έκανε χειρονομίες για τον πλάκωσα. Καλά τον έκανες. Λοιπόν, αφού, πάλι με, για τον Καγκάτσι λέει έφεξε με κούκια και νύκταρη. 987 το πιάσες. Και για την κάμπια που έχω στο πρωτάξιο. Θα ασχολούνται τώρα με αυτό. Θα σε δέρουν συνέχεια. Λοιπόν, εκλάπη πισοκούνα του 2008, μοντέλο D4 μαύρο, αριθμός κυκλοφορίας Νίκος Ζωή Ηλίας 2133 από Κωνσταντοπολίτικα. BMW του 2008, μοντέλο G4 μαύρο, Νίκος Ζωή Ηλίας 2133. Δίνει αμοιβή. Αυτό μου δώσανε, ρε φίλε. Δεν γράφει αμοιβή. Άλλη φορά στην εκπομπή τη δική μας, εγώ σαν Αυτόπουλος λέω, εάν εκλαπεί αυτοκίνητο πολυτελείας και δεν δίδεται αμοιβή, δεν πρόκειται να το παρουσιάσω. Αν κλέψουν τον Datsun του παππού, το Lancia ή το Landa του θείου, το ποδήλατο, το BMW, Mercedes, Porsche, Volvo κτλ., αν κλαπούν ξανά, εγώ δεν το. Όπως παίρνει το χαρτάκι, έτσι θα φύγει. Το κατάλαβες. Κλάψε BMW. Και θέλει άλλο τώρα. Μην το αδικούν, μπορεί να δίνει αμοιβή, απλά να μην αναφέρει. Εγώ λέω, εγώ θέλω 500. Μπορεί να μην αναφέρει. Εγώ θέλω 500 αντιβρή. Έτσι, στο λέω στα ίσια. Mercedes ή BMW ή Volvo ή πολυτελείες αυτοκίνητο. Για να πει άνθρωπο, μπορεί να δώσει 300, ενοχλεί. Όχι, 300 δεν έχει. 500 ευρώ. Αν κλέψουν το τσέρι του παππού. Αν θέλει να δώσει 1000. 1000 πολύ ευχαρίστω. Γιατί ναι. Προκαθορίζει το ποσό. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, ξανά. Εκλάπη και κλάπη. Καλά και και κλάπη. Ναι. Αν κλάψει κανένα σε ατάκι, κανό φουκαρά. Δεν συμφωνώ, αλλά το ποσό καταλαβαίνει. Κλάπη, κλάπη, κλάπη. Αν το βρει αυτό και τι έγινε, εσύ τι κέρδισε. Τέλο. Τελειώσαν αυτά. Ναι. Σε αυτού εδώ που έχουν λεφτά θα κερδίσω. Λες, ναι, λέω, ναι. Λοιπόν. Να μαζέψω λεφτά για το αναπηρικό καροτσάκι και ευχαριστώ επί ευκαιρία ένα φίλο μου επιχειρηματία, ο οποίο μάλλον 2-3 λεφτάδε. Μαζέψανε ερυπείο οφθαλμού τα 2,5 χιλιάρικα. Πήγε ο Στελάκης στο μαγαζί του, τα πήρε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, τέτοιες περιπτώσεις είναι. Κλάπη BMW του νεόπλου του τώρα. Όλα, άκου τώρα. Και πάνω απ' όλα, ναι. Τον απλό άνθρωπο, έτσι. Ο οποίος για το δεκάρικο, το εικοσάρικο, το δεκαπεντάρικο, το τριαντάρικο. Μπράβο. Κάθε ένα. Έτσι. Για αρρώστιες, για παιδάκια, για ιστορίες. Όσους είναι άνθρωποι. Αυτά τα Volvo που τα πήρατε επί Πασόκ, τα BMW και τα λοιπά, εδώ ξανά χαρτάκι και από πάνω δεν θα στείλει. Εκτός αν κλέψει το Mercedes του ανθρώπου. Λοιπόν, να ταΐσω λίγο καλό Εβιτάλ, άντε, μπράβο. Τον γλύφτη. Εντάξει. Εκτός, ναι, αν έξω το αφεντικού. Μόνο το αφεντικού. Φιλωθήκαμε. Είναι τρελό. Κανονικό τρελό. Δεν υπάρχει. Μου ήρθε η Volvo, λέει. Αυτό δεν έχει τρελαθεί. Μιλάμε τώρα. Είσαι για δέθιμο. Θα μας κλείσει το μαγαζί. Έχουμε τέσσερις συνάντηση με τον νέο διευθυντή. Έχετε τρελαθεί τελείως και οι δύο. Είναι μοναδικό. Πιες, ρε καλό Βιτάλ, πιες. Πες και τι έχει μέσα. Εκλάπη BMW. Χεστήκαμε. Εκλάπη. Mercedes. Εκλάπη Volvo. Σκάσε. Θα δώσεις 500. Διάβαζε. Άιντε, μπράβο. Άμα είσαι αρρώστια και τα λοιπά, σου μαζεύω ό,τι θες. Αλλά αυτό, τέλος. Κούρασε. Πεπτικές διαταραχές, δυσκυλιώτης, ευαίσθητο έντερο, χοληστερίνη, χοληστερόλη, ζάχαρο,
Πόνιξε τις αρθρώσεις, αμυντικά συστήματα μειωμένα. Καταπολέμηση όσων 23-12-200-500. Ο Αναστόπουλος ήταν συγκλονιστικός. Κάτι ερωτησούλες του τύπου θέλουμε, ένα να παίξουμε, θέλουμε να παίξουμε μπάλα. Άντε φυγέτε ρε ποταπί εδώ. Βλάχη Θεσσαλονικής. Θα σας πω γιατί κουστάρω τον Αναστόπουλο. Βλάχη Θεσσαλονικής. 5 εκατοστάρια κάνε τα παπούτσια του Αναστόπουλου. Θα μιλήσω εγώ για γάμα εθνική. Ούτε καλά η Ζήτης μιλούσε και καλά έκανε. Να πάμε, πάμε διακόπτωνα. Βάλ το σκέντρο να μην. Και αν φέτος δεν σας πέσει το φλουρί, μην ανησυχείτε. Ρίξτε το εσείς στο δικό σου κομμάτι. Επειδή η Vodafone συνεχίζει το έθιμό της και προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία 3G με δυνατότητα Wi-Fi tablets από 79 ευρώ και δώρα αξίας 75 ευρώ. Όπως 25 ευρώ δώρα επιταγή από το factoryoutlets.gr για να αγοράσεις ό,τι θες. 5 GB δωρεάν data για 2 μήνες, περιεχόμενο όπως e-books, περιοδικά, εφημερίδες, ταινίες. Βρείτε επίσης ένα αποκλειστικό πακέτο αξουάρ Powerbank για να μην ξεμένετε ποτέ από μπαταρία και θήκη booklet μόνο με 19,90. Γιατί όταν θες tablet, πας στη Vodafone. Ο άλλο ευρίζει, λέει, άντε ρε Καραγκιόζη Ραπτόπουλη, τα βγάλαν τα λεφτά και τα πήραν τα αμάξια. Λέει, κάτσε σήμερα το Κόρντομπα, λέει, κάποια κομπλεξάρα. Άντε από εκεί κλάψε κιόλα. Εφόσον έχει λεφτά και έχει να πάρει πολυτελεία σε αυτοκίνητο και έχει, πρέπει να δώσει αμοιβή. Ιδεάλω, άμα κλέψουν το Σίμκα, το Chrysler του παππού μου, του Κωστάκη, του παππού μου, του Γιώργου, το Ενεσού, λοιπόν, θα πάμε και θα δώσουμε και την ψυχή μα. Αυτοί που έχουν Volvo, BMW, Mercedes και δεν χάνουν τα αμάξια θα πληρώνουν. Για μένα, σε μένα. Πολιτικός, πλούσιος και τα λοιπά, ναι. Στο φτωχό όχι ποτέ. Στο φτωχό και στον άρρωστο ποτέ. Σε αυτούς όλους εκεί πέρα, ναι. Παρακάτω, λέγει. Αποθεώνω Νίκο Αναστόπουλο. Εσύ. Ναι. Ναι. Για μια στάση καριέρας, ζωής θα πω. Είναι ο μοναδικός που έχει πει όχι στον Ολυμπιακό για να κάνει τον προσωρινό. Σου λέει, θα με πάρετε για προπονητή να κάνω σχεδιασμό κανονικά τα πάντα. Εγώ. Να κάνω τον υπαλληλάκο, ξεχάστε το. Ναι. Και αυτό το πλήρωσε ως ένα σημείο, αλλά θέλει πολλά κιλά κάκαλα μέζεα να το κάνεις. Μάλιστα. Δεν το κάνουν όλοι. Έτσι. Σωστό. Εντάξει. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Σχολιάζω τους άθλους χαρακτηρισμούς του Φαΐλου Κανιδιώτη και τον άλλον για τον σύντροφο Μινά Χατζησάβα. Δεν έχω ιδέα. Τι να είσαι, εσύ δεν ξέρεις ποιος είναι και ο Μινάς Χατζησάβας. Εσύ που ξέρεις, πες λίγο τι είναι. Ο Μινάς Χατζησάβας ήταν ένας ηθοποιός του θεάτρου, ο οποίος ήταν κομμουνιστής. Ο οποίος είτο άθεος και ο οποίος είτο και ομοφιλόφιλος. Δικαιωμάτων. Λοιπόν, τώρα ο Κρανιδιώτης τι με ενόχλησε κανέναν. Δεν ξέρω τι ενόχλησε τον Κρανιδιώτη. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο άνθρωπος και εδώ καλό την πολιτεία, την αριστερή, στο θέμα της καύσης των νεκρών. Δεν μπορεί να πηγαίνει η Βουλγαρία να είναι μπροστά από εμάς στην καύση των νεκρών και να είναι πίσω η Ελλάδα. Εφόσον υπάρχει κομμουνιστικό καθεστώς, αν θέλετε να λέγεται ο Τσίπρας κομμουνιστής και οι ομοειδεάτες του. Απαράδεκτο να μην υπάρχει αυτό εδώ που καίνεται τους νεκρούς στην Ελλάδα, γιατί ο άλλος γουστάρει να καεί. Ο άλλος γουστάρει να ταφεί, ο άλλος γουστάρει, ξέρω εγώ, να κάνει οτιδήποτε. Διαφωνεί κανείς. Το ότι ο Κρανιδιώτης στον αριστερό Μινά Χατζησάβα μιλάει και του κάνει μαγιά ως νεκρός. Καταρχήν για νεκρό δεν μιλάς ποτέ. Μωρέ, μιλάς για νεκρό. Αλλά όταν δεν είναι εκεί να αντιδράσει, να απαντήσει, ευχαριστώ. Εντάξει, ο Χατζησάβας είχε μια άλλη κουλτούρα, δόθηκε στο θέατρο, στον κινηματογράφο. Δεν έκανε οικογένεια, δεν έκανε παιδιά. Είχε δικό του σύντροφο Άρεν, αρσενικό. Δικαίωμά του. Κάτσε ρε κόκκινε να τα πω. Δικαίωμά του. Μην δικαιολογήσει εσύ, μην επιβραβεύει και μην. Δεν είναι δικαίωμά του. Καρκά, ό,τι θε κάνει. Ναι. Τώρα ο Κρανιδιώτης λίγο με νοιάζει. Δεν τον έχω σε καμιά εκτίμηση εγώ τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό ο Κρανιδιώτης. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχει ιδέα. Γενικώ εσύ. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Όχι, λέγε, επειδή τα ξέρει, λέγε. Ναι. Τι να τα ξέρω, σου λέω για το μήνα το Χατζησάβα. Ήθελε να καεί, δεν τον καίνε στην Ελλάδα, αν και κομμουνιστικό κράτος η Ελλάδα πλέον, τον πάνε στη Βουλγαρία κτλ. Θα... Ποιο είναι κομμουνιστικό κράτος? Η Ελλάδα. Το κυβερνάται από την αριστερά. Γιατί γελάζει ρε κόκκινο. Τα θέλεις και τα λες. Ναι, τα θέλω και τα λέω ρε κόκκινο. Μάλλον σου ξεφύγανε. Μου ξεφύγανε. Ποιο είναι? Δε ο Τσίπρας αριστερός. Με τα μουσια δεν ήταν εκεί στις καταλήψεις. Τι είναι αριστερός? Είναι αριστερός. Έτσι είναι η αριστερή. Ρε είναι αριστερά! Θα τρακάρουν. Με τον Νίκτερ δεν θα τρακάρουν. Με σένα θα τρακάρουν. Τι έχουμε, κομμουνιστικό καθεστώς. Κομμουνιστικό καθεστώς. Πλάκα μου κάνεις. Δεν έχουμε. Με δουλεύετε. Τι λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερό κόμμα. Κόκκινες σημαίες δεν έχει. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, πιο δεξιά μέτρα έχουν πάρει ποτέ. Πιο απάνθρωπα μέτρα έχουν πάρει ποτέ. Ο κόσμος γουστάρει αριστερό κόμμα για να περάσει το μνημόνιό του. Εσένα τι σε ενοχλεί. Σε ενοχλεί. Και επειδή ο κόσμος γουστάρει να ψηφίσει αριστερή κυβέρνηση.
για να περάσει, για να περάσει τα μέτρα. Στάσου ρε, πέρασε τα μέτρα να πούμε ανέμακτα. Ναι. Δεν διαμαρτύρεται κανένα. Όταν τα λέγαμε στο παραπέντε, τα λέω στο και πέντε. Περάσε τώρα. Πέστασαι όποτε θες να τα πεις για τα λόγω που τα λέω. Τα είπε το καλοκαίρι. Μπράβο, μπράβο, τα είπες, μπράβο, συγχαρητήρια, τα είπες, δεν σε άκουσε κανένα. Λοιπόν, περνάνε λοιπόν τα μέτρα, μη διαμαρτύρεστε. Περνάνε τα μέτρα τη αριστερή κυβέρνηση, περνάνε τα μνημόνια. Θε να λέμε μπράβο. Αυτό δεν θέλει ο λαό. Ψήφισε ο λαό μνημόνια. Από του ψηφοφόρου τους... οι οποίοι ήταν να πάνε να ψηφίσουν, πόσοι πήγανε. Δεν με νοιάζει. Α πηγαίνω και οι άλλοι που δεν ψηφίσαν. Τι με νοιάζει εμένα. Ένα παράδειγμα προ το πηγή, εσύ. Που ναι, δεν πήγε. Δεν πήγα, έτσι γουστάρω. Και δεν μπορώ και να μιλήσω. Σ' αρέσει αυτό το οποίο περνάμε. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, το ψήφισα. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, το ψήφισε. Καλό, κακό το ψήφισε. Καλό, κακό το ψήφισε. Δημοκρατία έχει. Έριξε στη Χούντα το 73-74 για να έχει δημοκρατία. Ψωμιά, παιδιά, άστο καφέ τώρα στο πουλό. Άστο. Καραγκιόζη, θα ρίξει το καφέ. Εγώ με καραγκιόζη. Τι είσαι. Άντε, είναι δυνατά να τα κάνει χάλια. Α, και εσύ θες. Άντε, μην ανοίξει τώρα, μην τρελαθώ. Άντε, βρωμοκινέζε. Έρχεσαι εδώ, βρωμοκινέζε. Όχι, πες ρε την αλήθεια. Αυτός. Τι Κίνα μου μέσα, βρωμοκινέζε, έρχεσαι εδώ Σαολίν και τα κάνεις χάλια κάθε φορά. Ο βοηθός του κλαδά είναι Κινέζος, εντάξει, παιδιά, εντάξει. Είναι δυνατόν τώρα, α, το βρωμοκιτρινιάρι τώρα μας έκανε. Τον κολλάει ένσημα όμως. Άλλο καπέλο αυτό. Ναι, το κατάλαβες, να μην διαμαρτύρεστε. Ψηφίσατε αριστερά, ήρθε, περάσατε τα μνημόνια, ψηφίσατε μνημόνια. Θα πληρώσετε, τι νομίζετε, θα περάσετε καλά και φόρους θα πληρώσουμε και έλεγα. Εσύ μπορεί να έχεις. Δεν έχω ρε κόκκινα. Αν δεν έχει ούτε μίλε βλακίε. Καλά κάνουνε. Δεν ψήφισε. Με αυτά που λες. Ναι, καλά κάνουνε. Επειδή ξεχνά που είμαστε, ναι, θα νομίζει ο κόσμος ότι έχει χρήματα, ναι, ότι είσαι βολεμένος, ότι έχει καμιά. Δεν με ενδιαφέρει. Κανένα κομπό, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει. Ψήφισε αριστερό κόμμα. Τι όχι. Όχι. Δεν μιλάω για σένα, ρε Βόδια, εσύ δεν ξέρει τι σου γίνεται. Ψηφίσατε αριστερό κόμμα. Ωραία. Ψηφίσατε μνημόνια. Ρε, τι θέλετε και διαμαρτύρεστε. Κουβέντα είναι. Όποτε θε γυρνά σε μένα από την πέρασε αριστερά, ρε. Περνάει τα μνημόνια. Είναι πρώτη φορά. Δεν μέκα αριστερά. Καίγεται τίποτα. Δεν μέκα αριστερά. Δεν μέξε, δεν μέκα αριστερά. Καίγεται τίποτα στον δρόμο. Να τον πεκιάζουμε. Πρώτη τον πεκιάζουμε. Για να μιλάμε κουβέντα. Να μιλες κουβέντα. Τι λέτε, ρε. Μιλες κουβέντα. Τι λέτε. Μιλες κουβέντα. Εσύ ψήφισε το. Το καθυστερημένο 15 χρόνια μετά. Άμα ήσουν αμάγκα. Τι, πώ, ποιον το καθυστερημένο. Το ψήφισε 15 χρόνια μετά. Αυτό που ψήφισε εσύ. Ποιο είναι καθυστερημένο. Ξέρει εσύ ποιο. Λοιπόν. Εσύ ήσουν μπροστά όταν ψήφισα εγώ. Δεν είπε ότι ψήφισε το Λεβέντη. Στις προηγούμενες εκλογές, αυτές δεν είπα τι ψήφισες. Είπες, ψήφισες Λεβέντη. Λάθος. Λοιπόν. Δεν είπα τίποτα. Έλα ρε, άσε με ήσυχο. Δεν είπα τίποτα. Άσε με ήσυχο ρε. Δεν είπα τίποτα, μπερδεύεσαι. Μην κλαίτε, αυτό λέω εγώ. Ότι πάμε έχω δικαίωμα να διαμαρτύρομαι. Σιγά, σιγά. Όποτε γίνεται σιγά. Αίμα και άμμος. Σιγά, 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 συγκινηθήκαμε. Πάμε παρακάτω, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Γιατί, όχι αγόρι μου, κανένα ποδοσφαιρικά. Μην κάνει μαγιά σε μένα. Μην κάνει. Τι θα κάνει, βρε. Άντε, βρε, χτες είναι. Θες, κοίταξε, το πάει και κροσέ, πάει από κάτω του σαγόνι τώρα, να το κάνει καινούριο. Θες, ε, στο κάνω καινούριο το σαγόνι, μουσάτε. Πώς είπε ένας λουκούμα με μουσί. Μπόπ σουγκαράκι. Μπόπ σουγκαράκι. Έτσι. Πατιάσει κανένα ποδοσφαιρικό. Επειδή είσαι άξιος με τα ποδοσφαιρικά, μας πιάνει εδώ την κουλτούρα. Τι έγινε χτες στο Σεν Μέρις. Πού, στην. Στο Σεν Μέρις, τι έγινε χτες. Άντα, μιλήσουμε για μπάλα. Πες μου, τι είδες. Όχι, παίρνω σε. Δεν είδα τίποτα. Πες μου, τι έγινε. Δεν είδα. Σήμερα θα κάτσω να δω. Έγινε ένα παιχνίδι. Ναι. Το οποίο αναδεικνύει. Μία ποδοσφαιρική οντότητα προπονητική, ναι, και μία άλλη η οποία είναι για κλωσιές. Μάλιστα. Για μένα. Για σένα. Και μιλάω σαν οπαδός τώρα, όχι σαν. Σαν οπαδός ποιου? Της ομάδας που αγαπάω. Ποια αγαπάς? Μόνο που σου είπα Σεν Μέρις και δεν. Και όχι, ξέρω. Πολλές ομάδες αγαπάς. Συγκεκριμένες είναι. Σου λέω Σεν Μέρις και δεν ξέρω ποιο κήπεδο είναι. Λέγε, ναι, δεν ξέρω. Όχι, γιατί κάνεις τον Κοκοβιό. Είμαι Κοκοβιό. Κάνει τον Κοκοβιό τώρα. Ποια παίζει Σεν Μέρις? Η Μπαρτσελόνα. Έχει δεύτερη ευκαιρία, συνέχισε. Η Ρεάλ Μαδρίτης. Φύγε, φύγε από την Ισπανία. Είμαι Ιουβέντους. Φύγε και από Ιταλία. Τωρίνο. Ξέρω εγώ, Αγγλία. Φύγε και από Ιταλία, Τωρίνο. Ναι. Αυτό παιδιά πήγε στο άκου τι είπα και ήθελε να παίξει στο τελικό. Αυτός. Τώρα ακούει ο κοντός και έχει πέσει από το κρεβάτι κάτω. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Λοιπόν, είναι στο λιμάνι του Southampton. Έπαιζε με την ομάδα, η ομάδα του Κούμαν. Πόσα χρόνια είσαι Southampton? Από το 1900, από την πέρα που πήγε ο Κίγκαν. Και τι έγινε εκεί? Η Southampton έχει πολλά κοινά με τον Ηρακλή. Έχει ίδιο το έτο. Α, τι λύνει. 1976 πήρε κύπελο. Α, πήρε κύπελο. Άλλο τι τρώει. Έπαιζε ο Κέβι Κίγκαν, ο οποίο μοιάζει πάρα πολύ με στον Παναγί. Ναι. Α, γι' αυτό έγινε. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Λόγω Κίγκαν. Όχι, μ' άρεσε πολύ. Ναι. Και μετά. Λοιπόν, προηγήθηκε 1-0, ναι, με το Μανέ. Ο στο Μανέ. Καλημέρα. Εντάξει. Κάνει εκεί μια-δύο ευκαιρίες για να βάλει γκολ. Τίποτα. Το βλέπει τον Κλοπ. Γιούργεν Κλοπ στη Λίβερπουλ. Ήρεμο. Σκόρ ημιχρόνου 1-3. Ναι. Τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Λέγε.
4-3. 1-6. 1-6. Ξέρω, φίλε, ότι από την ημέρα που πήγε ο Κλοπ πρέπει να έχει. Ένα μήνα. Δύο μήνες πρέπει να είναι. Δύο μήνες πρέπει να είναι. Πες το, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, άμα, ναι. Κάποιο δελτίο που πληρώθηκε προφανώς θα είναι. Λοιπόν, ο Κλοπ πρέπει να έχει δύο μήνες. Αν δεν έχει δύο, να έχει ένα μήνα και 20 μέρες, δεν ξέρω, να έχει κάτι παραπάνω από δύο. Βλέπω, ρε φίλε, μία Λίβερπουλ η οποία έχει ανακάμψει. Δεν πήρε, δεν έκανε μεταγραφές. Με το ίδιο υλικό. Μάγος δεν είναι σε καμία περίπτωση. Ναι. Φέρνει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Και... με ανατροπές. Ναι. Και με ανατροπές. Και με άτυχα. Δηλαδή αυτό που περίμενε ο Κρίσταλ Πάλας να. Το έχασε. Να δύο. Δεν έχεις δει ότι ο Κρίσταλ Πάλας είναι. Του γκρισε το 3-5-2 άλλο. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Τον δηλαδή... έκλεισε του χώρου, τον έβγαινε στην κόντρα, χάσαμε τα 500 ευρώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως εμείς. Όπως στην Αγγλία φέτος συμβαίνουν τρομερά πράγματα. Το Βάρντι, ο οποίος πάει να σπάσει το ρεκόρ και να πετύχει τώρα 12-13 γκολ. Τρομερά με τη Λέστερ. Με το Ρανιέρ, τον οποίο γελάμε. Βλέπω ότι ένας προπονητής, λοιπόν, το ότι κάνει καλή δουλειά, φαίνεται όπου και αν πάει. Και δεν το λέω με αφορμή τα 6 γκολ που έριξε εμάς και είμαστε σήμερα για να μην κυκλοφορούμε. Μιλάω για το ότι ο άνθρωπος κάνει δουλειά. Δεν κυκλοφορήσει επειδή έφαγε ένα 6 Southampton. Εδώ πέσατε στην Καλλικράτεια και εμφανιζόσουν στη γειτονιά. Τιμή μου και καμάρι μου. Ναι, εντάξει. Τιμή μου και καμάρι μου. Θέλω να πω. Η τιμή μου ήταν αυτό το πράγμα γιατί. Όχι, δεν τιμή σου, γιατί είπε: εγώ δεν θα ασχοληθώ με τον Ερακλή αν δεν ανέβει η Αλφα-Εθνική. Ντρεπόσουν. Καθόλου δεν ντρεπόμουν. Γιατί δεν ασχολείσαι. Δεν τράπηκα ποτέ. Γιατί δεν ασχολείσαι. Είπα: δεν πάω στο γήπεδο. Τελείω. Από το δεν πάω στο γήπεδο μέχρι δεν ασχολούμαι. Άρα οι οπαδοί του Ηρακλείου όμως μπορεί να πούνε καλά, εμείς τρέχαμε στις βροχές και στα χωράφια για να έρθει εσά μας κάνει τον έξυπνο και τι λένε. Τα προηγούμενα χρόνια που τρέχαμε εμείς τι ήμασταν δηλαδή. Δεν σε είδε κανείς να τρέχεις. Δεν με είδε κανείς να τρέχω. Έπεισες τώρα και τον εαυτό σου και τους υπόλοιπους και τους πάντες. Μπορεί να κάνει δύο μάτσε με τον Πάουκ που σα τρέχανε οι Παουξίδε στο Καφτατζόγλου. Παλιά τα χρόνια. Τα παλιά χρόνια. Σα τρέχανε οι Παουξίδε στο Καφτατζόγλου. Εσύ που έτρεχε στο Καφτατζόγλου, τι έγινε. Εγώ έτρεχα προμπόνηση για καλά διάτρεχα. Όχι που έτρεχε εκείνο με τον γκολ του Αλιούτα. Ναι, έφαγα Κοτρονίδη. Αλήθεια είναι. Κοτρονίδη, το τρέξιμο λέγεται Κοτρονίδη. Στην άλλη φορά. Γιατί είπαν ότι ο Γιουσέιν Μπολτ σε ζήλευε όταν σε είδε, έβλεπε το δασκελισμό σου εγώ, και σε αντέγραψε μάγκα, για να κάνει τα ρεκόρ. Εγώ το μάγκα δεν τον κάνω. Όταν τρώω κοτρώνει και κυνηγητό, το λέω, δεν έχω πρόβλημα. Τρέει μαγκιά να τρως κοτρώνει. Τι να κάνω. Σε εσύ τι δεν καλαμπούρισε κάνω. Να κάνω τον ήρωα. Καλαμπούρισε κάνω και φταίμε χέρια τώρα, είναι δυνατόν. Είναι μαγκιά, είναι αντρισμό, σου πετάει άλλου πέτρε τώρα. Να έρχονται κατά του μα σε δίρουν. Τέλο πάντων με τον περιπτερά τον Παοξή. Την ανηφόρα την τρέχαμε, αυτός δεν είχε αντοχή, τον έσαιρνα εγώ. Τέλος πάντων, φάγαμε κυνηγητό. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ πήγα ουδέτερος και μπήκα στη μάχη μεταξύ των ουδέτερος. Δύο. Βέβαια. Εσύ πήγες με τους οπαδούς του πάω καλό ουδέτερος. Εντάξει, έτυχε να έχω πέντε φίλες. Ποιο πείθες, ρε φίλες. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, σου είπα, αλλά στον Ηρακλή και λες, όχι, πως τουλάχιστον... Του καντέμια αυτού. Τουλάχιστον οι παοξίδες φωνάζανε, ακουγότανε. Στον κόλ του Αλιούτα τα μεγάφωνα πήγαν στο διαπασόν. Και ακούστηκε γκολ. Όταν σου λέω ότι έχει φαγούρα. Μα φαγούρα. Σου λέω ότι έχεις φαγούρα. Μα με ρωτά και σε καλά, κάνε και σε μέσω και πέτρε. Και λίγε σου πετάξαν. Το γυρνά στα μυαλά των. Είσαι χούλιγκαν, τι να σε πω. Χούλιγκαν είμαι. Είμαι κύριε. Είσαι βλαμμένο. Είμαι. Λε πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Σαν τον άλλο. Ο ένα λεφτά υπάρχουν, ο άλλο λέει πρώτη φορά αριστερά. Και αριστερά ρε βλαμμένο. Με δεξιά τσέπη. Μια και πα στο γήπεδο μου είπανε ότι στα γκολ του Ηρακλή τώρα έχει πάλι να μου με μεγάφωνο. Ναι. Αυτό λέω. Τι υπενείς. Υπενείσαι. Υπενείσαι. Στα παιχνίδια του Ηρακλή είναι όλα με κόσμο των γηπεδούχων. Ναι, πουλάκι μου, άλλο λέω εγώ. Ποιο το πρόβλημα. Τον γκολ όταν το βάζει ο Ηρακλής. Ποιο το πρόβλημα. Κάτσε ρε να σου απαντήσω. Ρε. Μην φωνάζεις, ρε. Κάτσε να ακούσεις μια φορά. Γίνε δέκτης. Λοιπόν, μπαίνει τον γκολ του Ηρακλή. Ξέρω εγώ. Έτσι, με τον Ατρόμητο. Ακούγεται γκολ και ακούγεται τον γκολ και στα μεγάφωνα. Δηλαδή υπάρχει αναπαραγωγή για να ακούγεται θόρυβος. Αυτό λέω. Όχι, υπάρχει ένα φωνητικό το οποίο μπαίνει. Ναι. Αυτό το φωνητικό μπαίνει σε δύο γήπεδα. Το ένα το Καραϊσκάκι. Μα παίζει μόνο με. Κάτσε, ρε, κόκκινα, ρωτάω κάτι. Θα πει εσύ τώρα στο σπίτι μου ναι. Με τι μουσική θα διασκεδάζω και αν θα έχω τα φώτα ανοιχτά ή κλειστά. Αυτό απαντά. Αφού δεν έχει. Ωραία. Αν είχε κόσμο αντίπαλη ομάδο ναι. Και γινόταν για να καλύψει όπω το λε αυτό το άλλο. Ναι. Να πω ότι αυτό πλέον είναι να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όταν παίζει ο Πάουκ, α πούμε εδώ στην Τούμπα και δεν έρχονται οπαδοί άλλη ομάδο. Ναι. Βάζουν υπαοξίδε ηχητικό να πούμε με τεσιμπέλ 400 για να ακουστεί γκολ. Έχει τον ηχολήπτη, τον εκφωνητή. Έχει τον εκφωνητή. Σου λέω τι ισχύει, γιατί ναι, ούτε στην Τούμπα έχει πάει. Τον γκολ που βάζει ο Πάουκ λέει γκολ. Έχει τον εκφωνητή, ναι. Ο οποίο βγαίνει και φωνάζει και καλά κάνει. Τι φωνάζει. Και λέει σκόραρε για την ομάδα μα ο Κλάου και φωνάζουν από κάτω ο Αθανασιάδης. Αυτό γίνεται πλέον σε όλα τα γήπεδα. Ναι. Το κάναν πρώτοι οι Γερμανοί, το πήραν και το φοράν όλοι. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, δεν απαντάς, πριν απαντήσει. Στο Χαριλάου γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε, που είναι 1000 άτομα, 2000 άτομα, τους βάζουν το μεγάφωνο να ακουστούν ότι είναι πολύ. Όχι. Όχι. Δεν γίνεται για να φάνε. Στη λεωφόρο,
στη Λεωφόρο που παίζει ο Παναθηναϊκός, στην ΑΕΚ που παίζει στο ΆΚΑ, δεν έχει καν αντελάλε εκεί να φωνάζει. Αυτά λέγονται sound effects, επειδή δεν γνωρίζεις. Δεν ξέρω πώς λέγονται ρε κολλή, sound effects. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Εδώ είναι μπάσκετ. Όχι, ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο κλείνει από το μπάσκετ. Το κλέβει, ναι. Λοιπόν, και ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι καταρχήν. Δεν έχουμε φωνή σαν οπαδί, είναι μεγάλο το γήπεδο, είμαστε λίγοι εμείς. Να ακουστούμε πολύ. Ακούγες. Εγώ στον κόρτο αλλιώ τα πάντα. Ανοησίες λες. Εγώ λέω ανοησίες. Λοιπόν, μπαίνει. Βγαίνετε και πέστε, ρε, λέω ανοησίες. Ανοησίες. Όταν, αν είχε οπαδούς άλλης ομάδος, θα έλεγα ότι είχε κάποιο δόλο αυτό. Όταν οι οπαδοί της ίδιας ομάδος μετά τον γκολ, πριν γίνει η παρουσίαση, είναι σε χαμηλό, σε χαμηλό τόνο. Ένας τύπος ο οποίος φωνάζει γκολ, όπως ένας εκφωνητής φωνάζει γκολ, ναι. Και μετά κάνει παρουσίαση, κανονικά ποιος παίξει γκολ. Άλλο σε ρωτάω, στο ξαναλέω. Πού είναι το μεμπτό. Στη Λεωφόρο, στο Χαριλάου και στην Τούμπα, στα μεγάλα γήπεδα ας πούμε που έχουν κόσμο κτλ. Δεν έχει ακουστεί ποτέ σε γκολ του γηπεδούχου το γκολ που βάζουν οι Ηρακλειδείς στους 400 δεσιμπέλ και ακούγεται γκολ. Είναι τα 400 δεσιμπέλ, δεν πόσα υπάρχουν 400 δεσιμπέλ. Πόσα δεσιμπέλ είναι. Τε, αυτό το νούμερο που λες είναι. Πόσα δεσιμπέλ είναι. Ασύλληπτο. Δεν ξέρω. 200 δεσιμπέλ είναι. Είναι πολλά. Όχι. Πόσα είναι εσύ που ξέρεις από τα δεσιμπέλ. Πες μου ρε κόκκινε να μάθω. Δεν ξέρω στα πόσα. Γιατί στην Τούμπα δεν το βάζουν και στο Χαριλάο και στη Λεωφόρο. Και το βάζουν γιατί οι, γαύροι. Γιατί ο Ολυμπιακός φοράει κόκκινα, ο Ηρακλής μπλε και ο Άρης κίτρινα. Γιατί είναι διαφορετικές ομάδες. Διαφορετική κοινοτροπία που αντιμετωπίζουν τα γκολ. Απάντησες. Τελείως. Το καταλάβαμε. Δεν κατάλαβα. Κακό είναι. Όχι, δεν. Αν είχε οπαδούς αντίπαλης ομάδος, ναι. Θα δεχόμουν ό,τι και να μου πεις. Όταν είμαι μόνος μου σπίτι μου, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Ναι. Και εγώ είχα ένα, θείο, είχα ένα θείο ότι είχε γλιτώσει με καρκίνο του Λάρινγκα. Τη γλίτωσε. Το κάνανε να πούμε μια αυτή εγχείρηση εδώ, αλλά ο άνθρωπος να πούμε είχε ένα κουμπί. Και δεν μπορούσε να, πούμε, να φωνάξει τη γυναίκα του. Όταν να πούμε ήθελε να μαλώσει με τη γυναίκα του ή να τη ρίξει να πούμε τα καντήλια, πατούσε με το κουμπί και την έριχνε πράγμα. Έτσι είστε κι εσείς Ηρακλειδείς που δεν ακούγεστε μέσα στο ίδιο στο σπίτι. Έτσι, νομίζω το θείο μου το θύμιο, ο οποίος πατούσε το κουμπί και ακούγονταν. Ε, τι να σε πω, ρε κόκκινε, θες να τα ακούσεις. Θες να τα ακούσεις. Είσαι στεναχωρεμένος που έβγαλε 6 γκολ στο Southampton και ντρέπεσαι να βγεις από το σπίτι και όταν έπαιζες με την Καλλικράτεια έκανες βόλτες στον δρόμο και φέει βολάν και χειραψίες κτλ. Αλέξη, ευχαριστώ. Μου λέει χαρακτήρισε αξίριστη χείρα τον σύντροφό του. Ε, ντροπή ρε φίλε αυτό το πράγμα. Χαρακτήρισε. Αξίριστη χείρα τον σύντροφό του. Τι να πω τώρα, νομίζω. Ποιος το χαρακτήρισε. Ο. Ο Κρανιδιώτης. Ε, ο Κρανιδιώτης είναι. Κοίταξε τώρα. Αυτός είναι άντρας τώρα, δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Η Νέα Δημοκρατία περιβάλλεται από έναν βαθύτατο συντηρητισμό. Και στα κλεψίματά τους ήταν πιο χαλαροί από τους Πασόκους. Φοβόταν περισσότερο. Στους διορισμούς. Υπάρχει ήταν μικρός ή μεγάλος κλέφτης. Ναι, βέβαια. Ο μικρός δραπέτης που λέει ο μεγάλος φυγάς έχει πολλούς χαρακτηρισμούς. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει λοιπόν αυτό το συντηρητισμό. Γι' αυτό και τις γυναίκες των νεοδημοκρατών τις περιποιόταν οι Πασοξίδες τόσα χρόνια. Και στις νεολαίες και παντού. Ψέματα είναι. Θα ανοίξω το στόμα μου. Θα ανοίξω το στόμα σου. Εκμουσού στο στόμα σου. Α, τον ανοίγω εγώ. Άμα τον ανοίξει και εσύ το στόμα σου, α ανοίξω. Θα ανοίξω το, όχι τον, το στόμα μου. Τον στόμα σου. Τα ελληνικά σου μέσα. Μάλιστα. Θα ανοίξει τον στόμα του. Το στόμα μου. Α, το στόμα. Εντάξει. Συγγνώμη. Εντάξει. Άλλο έχει κλέψει ένα σκασμό λεφτά. Και πετάει και μερικά ψίχουλα και νομίζω ότι κάνει και καθοδική, αλλά σε παρακαλώ. Έχει κόσμο και κοσμάκι. Τώρα αυτό για ποιον το είπες. Για ποιον το είπα. Ναι, αυτό, για αυτόν που το είπα το κατάλαβα. Αν έχεις άντερα και αυτό, πες το. Εγώ έχω άντερα και τα κρατάω για μένα. Δεν ξέρω. Στο Χαριλάο ο Σκόρδας δεν μας έβαλε σιρήνα λέει, πάνω από το κεφάλι μας. Λέω 501. Έβαλε... Σιρήνα. Δεν το ξέρω. Στα γκολ. Έτσι λέω 501. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Το τρένο του Άρη φυρίζει ραπτό που λέμε. Υπομονή, μεθοδικότητα και πολλή δουλειά η Αργανάρα επιστρέφει τη γνώμη σου. Τα γράφουμε αύριο στην εφημερίδα. Δύο κουβέντες μόνο. Αν γίνετε και άνθρωποι σωστοί να αγαπάτε το σωματείο παραπάνω από το σύνδεσμό σας, θα είναι ακόμα καλύτερα ο Άρης. Αν το κάνετε. Αν το κάνετε, εδώ είμαι εγώ. Λοιπόν, ναι. Καλησπέρα σας. Λέμε στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Νεάπολης Σικιών. Ναι. Σε συνεργασία με την ΚΑΕ, ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, όχι την ΚΑΕ, αυτή την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου θα είμαστε πού. Αν έχετε την καλοσύνη, στείλτε ένα φαξ να το διαβάσουμε, αφού είναι και κοινωνικό παντοπολείο. Και για πράξη η οποία θα βοηθήσει κόσμο που έχει ανάγκη. Ναι, και τη διαφημίζουμε. Ο Δήμαρχος με το Μουσάτο. Δεν το διαφημίζει, ρε φίλε. Ο Μουσάτο το θέμα είναι ότι ναι. Άπορροι άνθρωποι θα μπορούν να πάνε εκεί. Ναι, άλλο καλό ο Δήμαρχος που θα ξαναβγεί γιατί κάνει αγαθοεργίες. Πώς το λένε. Ο άλλος σε καταργέται, λέει. Πρόσφυγας ή γαμπρόζος. Πρόσφυγας, γαμπρόζος. Τι λέει, για να διαβάσω. Τι. Ωπω, τι αλήτη είναι. Καλά ρε αλήτη. Γιατί το καταργέσαι ρε. Τι έκανε. Καταρχήν είσαι ρατσιστής. Γιατί με καταργέσαι δήθεν. Να πάρω Αλβανό γαμπρό ή πως το λένε τον άλλον. Ρώσο.
Οι Αλβανοί, οι πρόσφυγε γαμπρό. Να ναι. Εσύ, εσύ είσαι ρατσιστής. Επειδή είσαι παοξής και σε ξέρω, πρόσφυγας έχει πάρει την ομάδα σου Αλβανός στο βόλεϊ και πήρε πρωτάθλημα. Αλβανός ήταν. Αλβανός επήρε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο παοξής. Κάτσε, ναι, ο παοξής αυτός. Ρώσος έχει την ομάδα σου και την ξεχρέωσε. Και όχι Έλληνας. Ελληνοπόντιος. Άστα ρε τώρα, Ρώσος είναι. Άστα τώρα. Ναι. Και Σέρβος είναι αυτός που έχει τον μπάσκετ. Ελληνοπόντιος είναι, ναι, ρε. Κοίτα την ομάδα σου λοιπόν που είναι μέσα στην αυτήν και έχει και χρυσαυγίτες. Ελληνοπόντιος είναι. Και έχει και χρυσαυγίτες. Και έχει και χρυσαυγίτες παναθεμάσαι που φωνάζει έξω οι ξένοι. Και είσαι χρυσαυγίτης παοξής και βουλευτής, ξεχνάω το όνομα της Χρυσής Αυγής. Αυτός και έχεις, είναι και βουλευτής. Και αυτός. Όχι, ρε, όχι αυτός. Έχω εγώ φίλο της Χρυσής Αυγής, ξεχνάω το όνομά του, γυμναζόμασταν μαζί στο box. Λοιπόν, Αλβανός στο βόλεϊ. Σέρβος στο μπάσκετ, Ρώσος στο ποδόσφαιρο. Βγάλε το αργιανάκι από μέσα σου. Δηλαδή, πέστα. Δηλαδή, μισό λεπτό. Είναι κατάρα να κάνεις Αλβανό γαμπρό. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι οι Αλβανοί είναι περισσότερο εργατικοί από τους τεμπελχανάδες τους Έλληνες. Ένας πολύ εργατικός λαός, ο οποίος ήρθε πριν 25 χρόνια και πάει να επιβιώσει. Και εσύ, κλάρινο γαμπρέ Έλληνα, 30 χρόνια με το Πασόκ αρχικλέφτη, είσαι τώρα στη ζήτουλα. Δηλαδή απαντάω. Αυτό είναι ΠΑΟΚ, Πασόκ, ηλεκτροσόκ. ΠΑΟΚ, Πασόκ, ηλεκτροσόκ. Έχει τώρα. Με χρυσαυγίτες καταβολές. Έχει και χρυσαυγίτες, λέω ΠΑΟΚ. Είναι μπερδεμένος. Ναι, που έχει τρεις αλλοδαπούς στην ομάδα του. Δηλαδή είναι και κομμουνιστής και κεντρός και Πασόκης. Δεν τα πιάνεις, ρε κόκκινε. Μάλιστα, κύριε. Δεν τα πιάνεις, κόκκινε. Τα κρατάω, κύριε. Άντε, κράτα τα. Δεν τα κρατάω, κύριε. Δεν τα πιάνεις. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε να μιλήσουμε για Γκάφα Μπενίτεθ, για Λιάσο Λουκά, για Κούγια, για πολλούς άντρες μπρουτάλ, χόμο ερέκτους, οι οποίοι δέρουν τύπο που τον βρίσκω θα το δέρνω. Μπράβο. Ωραίος. Ωραίος γιατί, γιατί είπα αυτό το πράγμα. Γιατί είπα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η όρεξη για Βασιλόπουτα κρατάει και εσάς μέχρι να βρεθεί το φλουρί, η όρεξη για τάμπλετς όμως κρατάει για πάντα. Ευτυχώς που η Vodafone συνεχίζει το δικό της έθιμο προσφέροντας super tablets από 79 ευρώ με δώρα αξίας 75 ευρώ. Όπως 25 ευρώ δώρα επιταγή από το Factory Outlet για να αγοράσεις ό,τι θες, 5 GB δωρεάν για 2 μήνες, περιεχόμενο όπως e-books, περιοδικά, εφημερίδες, ταινίες και πλέον έχει ετοιμάσει μόνο για σένα ένα αποκλειστικό πακέτο αξουάρ, powerbank και θήκη μόνο με 19,90 γιατί πολύ απλά όταν θες tablet pass στη Vodafone. Το 2310-90-90-90 είναι δικό σας, 9,55 κενό. Τα μηνύματα στο 54-340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5. Με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε στον κόσμο να μην περιμένει. Παρακαλώ. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη, κύριε Κόκκινέ μου και κύριε Αδαπτόπουλε μου. Είναι, ρε, είναι. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχω Αναστόπουλο. Όμως. Με 500 ευρώ παπούτσι, φίλε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κύριε Αδαπτόπουλε μου και κύριε Κόκκινέ μου. Το παππούτσι του Αναστόπουλου είναι ο. Είναι. Κάτσε λίγο, ρε. Είναι ο προϋπολογισμό. Προϋπολογισμό. Λέγε, πάμε. Λέγε. Συγχαρητήρια στη διοίκηση του Καμπανιακού. Όπου. Αυτή την ιστορική ομάδα της Χαλάστρας. Που είχε τη θεανή ιδέα να προσλάβει αυτό το μεγάλο γκόλιθο για προπονητή τον Νίκο Βαβακούλα. Ένας ακόμα άνθρωπος του Πειραιά, γέννημα θέμα της μεγάλης ιδέας του δαφνοστεφανωμένου αιώνιου έφηβου, έρχεται στην πόλη σας, βρε. Έχετε τέτοιο προπονητή, βρε, σε αυτή την πόλη. Λίγα λόγια για τον Βαβακούλα. Μεγάλος, ογκόλιθος. Ένα πράγμα με ανησυχεί με τον Νίκο. Θα πρέπει, κύριε Ραπτόπουλε, θέλω να μ' ακούσεις. Ένα πράγμα με ανησυχεί με τον Νίκο. Ποιο, κύριε Κόκκινε? Μην πάει να βρει τον άλλο και του ζητήσει πίσω τα δανεικά. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά. Θα πρέπει η Εψημή να αξιοποιήσει τις τεχνικές γνώσεις του μεγάλου Νίκου Βαβακούλα. Τώρα εντάξει ήταν ο προηγούμενος προπονητής, ήταν ιερόθεος για Μουρίδης. Δεν σας μοιάζει λίγο τον ταβερνιάρι της γειτονιάς σας? Έχει άλλο πρεστής, ρε παιδί μου, το να είσαι από Πειραιά μεριά, από Λαύριο, να έχεις παίξει δηλαδή με την Ερυθρόλευκη. Εσύ, να σε κάνω μια ερώτηση. Πείτε μου, κύριε Ραπτόπουλε. Πιστεύεις ότι ο Βαβακούλας Φλεβάρι θα βγάλει? Κοιτάξτε να δείτε. Το ζητούμενο είναι ότι η κίνηση ήταν η κίνηση ΜΑΤ. Ναι. Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Πάει για το αυτονόητο ο Καμπανιακός
Και εδώ, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι και η θαυμάσια δουλειά που γίνεται και από την ΕΠΟ, έτσι. Έτσι. Από το συμπατριώτη σας εκεί, τον κύριο Αριστοτέλη. Ναι. Ξέρετε, ναι. Λειτουργεί πολύ... Ρε, να δουλέψει πάει ο άνθρωπος. Τι σας αναφέρετε. Όχι ρε παιδί μου, λέει αυτός τώρα. Εγώ ξεχάσατε όμως να το αναφέρετε κύριε. Να δώσετε συγχαρητήρια στους ανθρώπους που είχαν τη θεανή ιδέα. Εδώ θα πρέπει εψημή. Φαϊνή λέγεται ρε, άντε πάρε δρόμο από τους ζωή. Άντε, γεια. Φαϊνή. Γεια χαρά, ναι. Η φαϊνή ιδέα, ναι. Έλα φίλε. Λοιπόν, τα γάρια από κανόλου του Κολυδρό, λοιπόν. Στον χαρίζω σήμερα όλο δικό σου. Τι έγινε, λοιπόν, ρε τσακάλι. Κάνε του μπεκί όπως κάνεις τον Αλέφαντο και σε βρίζεις και τον ακούς και δεν μιλάς. Έτσι ακριβώς και το λες κύριε Νίκο, ναι, σε λέει Καραγκιόζης, λες ναι κύριε Νίκο, είμαι Καραγκιόζης, ναι κύριε Νίκο. Λοιπόν, του μπεκί και άκουνα σε πω δύο-τρία πράγματα. Καταρχήν, να δεις τι σημαίνει κατάρα της γριάς. Πέρυσι αυτή η ομάδα μας θέρισε στον τελικό και φέτος αποκλείστηκε πρώτο τελειώσει όλος. Και μιλάω για την ομάδα της Ξάνθης που κατέβηκαν χίλια άτομα και μας θέρισε τη μεγαλύτερη μετακίνηση τρελών που θα γινόταν. Πάει αυτό. Δεύτερον. Δηλαδή πώς κατεβαίνατε ρε φίλε. Λίγο παραπάνω από τους Αριανούς ρε. Εντάξει, ο Αξής κατέβηκαν 15.000. Θα πηγαίνατε στα μνήματα εκεί. Θα πηγαίνατε στα μνήματα της Ευαγγελίστριας. Θα πηγαίνατε στα μνήματα της Ευαγγελίστριας και θα ξεθάβατε τους νεκρούς εκεί. Προσβολή νεκρού είναι αυτό ρε φίλε. Πάντως βρίσκατε 30.000. Οι Παοξίδες δεν έκαναν sold out τα εισιτήρια του τελικού ρε από το πουλτάρ, μην μπερδεύεις. Αυτό είναι αλήθεια. Α, μπράβο, τα λέμε αυτά τώρα. Εντάξει, ακούς. Τώρα, επειδή έλεγες για αλλιούτα πριν και για κερκίδες, ίντερνετ υπάρχει, πες την κόρη σου να σε βάλει μέσα, να δεις ποιοι κάνουν την καλύτερη κερκίδα, ποιοι παραδίδουν μαθήματα, ποια είναι η τεράστια αυτόνομη θύρα 10. Γιατί τότε σε εκείνο το ματς δεν υπήρχε αυτόνομη θύρα 10, αυτό που λες. Εγώ κοτρώνες έφαγα στους Παοξίδες, ήμουν έφευγα τρέχοντας με τον Περιπτερά. Του Περιπτερά η γλώσσα είχε βγει μέχρι το γόνατο. Εντάξει. Άκου. Και το άλλο, ότι ποτέ δεν είμαστε στο άρμα του Ολυμπιακού, γιατί δεν έγινε τίποτα στη Βέρεα και παίζουμε και κλεισμένο θυρών με τον Παθρακικό, κατάλαβες τώρα αυτό που λέει. Ενώ δεν έχει συμβεί το παραμικρό στη Βέρεια. Και θέλω να σχολιάσεις και το φιλικό που γίνεται την Κυριακή, ναι, ανάμεσα στον μπαμπά Καγκάτση και στο γιο. Και στο γιο. Να κάνω μια ερώτηση. Για δηλαδή, πέστη. Εκεί στη Βέρεια που πήγατε εσείς, ναι, στις ταβέρνες και σε αυτά ήσασταν κύριοι. Περισσότερο... Δηλαδή κάτσε λίγο, άμα έγινε κάτι στα βέρνα, παίρνει τη μορφή. Ρωτάω ρε παιδί μου. Γιατί τώρα... πάω οξύδες όπου πάνε τις περισσότερες φορές. Κάτσε λίγο ρε Ραπτόπουλο. Ο ταβερνιάρης μπαίνει τώρα μέσα, ναι, ναι. Μήπως λέω ήσασταν καλύτεροι. Κάτι στην ναι ταβέρνα, άμα έγινε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εσύ δεν με πιστεύει. Εγώ ρωτάω. Να μάθω. Ρωτάω, ναι. Είσαι τόσο μεγάλο στον Ηρακλειδέα που δεν ξέρει. Δεν μου ρώτησα, δεν είμαι εγώ. Έχει χαζέψει φαλάκα σου από αυτά που λες τώρα. Ναι, πουλάκι μου, εγώ ρωτάω. Μην εκνευρίζεσαι. Τι να εκκρεμιστώ, επειδή έγινε κάτι ταβέρνα, άμα έγινε που δεν ξέρω, πρέπει να τιμωρηθεί ο Μάρκος. Είσαι και χοντρός, χοντρός. Μην είσαι κανένα διαβητικός χειρό και τα λοιπά, κατάλαβες. Μην είσαι κανένα διαβητικός. Είσαι χοντρούλης έχει γι' αυτό. Είσαι χοντρούλης γι' αυτό. Από την κακία προς τον Ηρακλή, ρε αυτό που λέει. Έχει γίνει κόκκινη φαλάκρα σου. Η φαλάκρα μου είναι κόκκινη, αλλά εγώ έχω 12 με 8 πίεση. Εσύ είσαι χοντρός. Δεν πάνε, έχεις και 15. Άντε, γεια, γεια, χοντρούλη. Επόμενη γραμμή, ναι, χοντρούλη. Ναι. Καλησπέρα στη Γαλάζια. Καλησπέρα στην πόλη του Ηρακλή. Καλησπέρα φίλε μου Γρηγόρη. Καλησπέρα και στο καρούμπαλο που έχεις δίπλα σου. Καρούμπαλο. Τι γελάζε ρε. Τι γελάζε με Περσεφόνη. Ρε Γιάνκο Δράκο βρε. Τι γελάζε με Περσεφόνη τον FM. Γιάνκο Δράκο, θέλεις να βγούμε καμιά βόλτα στην παραλία. Δεν μοιάζεις με τον ηθοποιό τον Γιάνκο Δράκο. Κάτσε να πάμε κάπου στα σοβαρά. Επειδή με ενδιαφέρει, έχεις γίνει Νικολούλη σε αυτοκίνητα και αυτά. Ναι. Κλέψαν το jet ski το πρωί, πήγα για καφέ στο Αχίλιον μπροστά. Ναι. Κλέψα το jet ski και με το κλέψανε. Θα δώσεις 500 ευρώ κύριε. Θα σου δώσω και ένα χιλιάρικο, δεν υπάρχει. Άμα πρόβλημα. Άμα δώσεις θα το πω. Το jet ski κάνε 11 χιλιάρικα. Λοιπόν, πάρε με εκτός αέρα. Ναι. Να σου δώσω τα στοιχεία του jet ski. Δω τα στοιχεία σου. Ναι. Ναι, ναι. Τι ήθελα να πω τώρα. Για πέ. Ακούς. Ναι. Βγήκε ένα πολύ ωραίο σύνθημα για, για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ναι, και για τον κύριο Σαββίδη. Όπως. Το οποίο λέει το εξής. Ναι. Πάρτε τη ΒΕΦΑ, πάρτε τη ΒΕΦΑ, ο Μαμαλάκης πήγε στο UEFA. Δεν γελάτε κύριε Ραντζό. Εντάξει. Και λαϊδάς. Εγώ και λαϊδάω. Λαϊδάς. Είπατε τα μεγάφωνα κύριε Ραντζό που είναι στο Καφταντζόβλιο. Τι κάνουν. Πανηγυρίζει ο κόσμος, ναι, και φωνάζει απλά το σκόρερ της ομάδος και μετά χειροκροτεί το γήπεδο. Εγώ ακούω κάτι πανηγυρισμούς σε ντεσιμπέλ, γι' αυτό.
σε ντεσιμπέλ ακούγεται όταν βλέπεσαι με τη χελώνα, επειδή έχεις πολλά ντεσιμπέλ στα αυτιά σου, μέσω των μηνυγκιών σου, διότι το σύνολο της μάζας ενός συστήματος σωμάτων που κατρακυλούν από τα αυτιά σου βγάζουν τη γλώσσα σου έξω δεξιά, γλύφεσαι με τη χελώνα και κάπου εκεί γίνεται το μπέρδεμα και ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ και εκρήγνεται αυτό το μείγμα. Αυτό είναι καλό, γι' αυτό σου κάνει καλό η χελώνα. Μάλλον, εντάξει. Κατάλαβες. Εγώ ρώτησα για να πάρω απαντήσεις. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, μην ψάχνεις ποια ομάδα θα είναι στο τελικό φέτος. Ναι. Η μία ομάδα είναι ο Ηρακλής. Η άλλη. Ψάξε τη δεύτερη. Εντάξει. Εγώ εύχομαι από την ψυχή μου, ναι, να είναι η ομάδα της γειτονιάς σου. Μάλιστα. Για να γελάσει και ο τελευταίος πικραμένος, πονόψυχος, αγέλαστος, κοντός, ψηλός, να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Κύριε Κόκκινε, δεν συζητήσατε καθόλου το επεισόδιο μεταξύ του κυρίου Κούγια, το είπε, προσωπικού μου δικηγόρου, συγγνώμη δεν το άκουσα εγώ τότε, και του φίλου μου του Ηρακλή του Νύκταρη. Αυτό εδώ στο αεροδρόμιο ήταν το πιο μαγικό βράδυ που μπορεί να έχει γίνει στο Ελευθέριος Βαλιμένος. Δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή. Δεν άκουσα, εγώ ο φίλος μου και δεν αυτό που λέει. Έτσι κατέβα στη γραμμή, είπα. Να είστε καλά, κύριε Μάνο. Καίγομαι. Έχω ένα λεπτό, κύριε Ραπτόπουλε. Όχι, πέρασε το τρίτο λεπτό. Πέρασε. Λοιπόν. Ναι. 18133 Αφή Κωνσταντινίδη για απόσβεση οχήματος αλλά και ανταλλακτικά, όποια ανταλλακτικό και αν χρειάζεσαι. Αφή Κωνσταντινίδη, λύστο, πάρτο ή πήγαινε από εκείνο στο λύσο να σου φτιάξουν επιτόπου και με διαιτητή εγγύηση ή με ένα τηλεφώνημα στο 10. Διαιτητή. Χορηγό, λέω ρε. Μα ακούω λάθος. Καραγκιόζη μπορεί. Καραγκιόζη. Ναι. 18100. Δηλαδή όταν μιλάω τα ξέρει βλακίω και στο χορηγό. Άκουσα διαιτητή. Διαιτητή είπε εσύ. Άρα δεν ακούω καλά. 18133. Διαιτητή. Α, μπράβο. Έτσι να το δίνεις με στόμφο στον άνθρωπο. Θα πάω τα μάξι μου κι εγώ εκεί κάποια στιγμή. Μάλιστα, ναι. Μπούζος, ναι. Μπούζος FM εκεί. Ναι ρε, Μπούζος FM. Επειδή σε έχω 4 μέρες να κοιμηθώ ρε. Ναι. Δεν μου λες. Ναι. Ο περπατητής αυτός έφυγε, έκανε μπάνιο και έφυγε στο Μακεδονία Παλασί, έφυγε να πούμε. Φρόμικος. Για να ξέρω να πω γιατί ανησυχώ. Έκανε οικονομία στο νερό και στο φυσικό αέριο. Σιβάλα μυαλό. Λοιπόν, γιατί ρε δεν ασχολείσαι με τις χωρές ρε, να πούμε εκεί πέρα, της γειτονιάς σου, την ομάδα της γειτονιάς σου, τα Oriental, Oriental, τα Παλέτα. Μπαλέτα. Ναι, τα Παλέτα λέω, τα Παλέτα. Τα Παλέτα. Τα Παλέτα και τα Μπαλέτα. Ωραίο, έτσι, καλό. Λοιπόν, τα Παλέτα και τα Μπαλέτα. Ναι. Με τα Oriental, με αυτές εδώ πέρα τις χορέστριες εκεί πέρα, με αυτό το θείασο. Αλλά ασχολήσαμε εδώ μεγάλο Ηρακλή, γιατί ναι, από εκεί οικονομάς. 100%. Εντάξει. Α, μπράβο. Γιατί θα μείνει χελώνα χωρίς να πούμε φαΐ. Σωστό. Κατάλαβες. Ναι. Με το μεγάλο Ηρακλή ασχολείσαι. Γιατί ασχολείται με τις ομάδες της γειτονιάς σου. Σωστό. Σωστό, έτσι, αυτό πράβο, το παραδέχομαι. Έτσι πράγμα, να παραδέχεις ορισμένα πράγματα. Έτσι. Έτσι. Ναι, αλλά άμα δεν ασχοληθούμε με τον Ηρακλή, άμα δεν ασχοληθούμε με τον Ηρακλή, λες, μα και τι FM πάω. Και δεν την αφήνει χαρά. Ναι. Ναι. Σε είπα χίλιες φορές, αυτός ο Άρης, ρε παιδί μου, τι να σου πω, ρε. Δηλαδή, έχει φυτρώσει μέσα σου, μαλλιά έχει βγάλει, ρε. Ο Άρης. Ναι ρε εσύ να πούμε, δεν μπορείς να κρυφτείς ρε. Ό,τι και να κάνεις, οι φίλοι σου είναι αργανοί. Στις ταβέρνες που πας είναι αργανοί. Ναι. Αυτά που ψωνείς είναι αργανοί. Πού δεν είναι αργανοί ρε. Πες με ένα φίλο που έχεις να πούμε πάω ξύρε. Ηρακλειδέα. Δεν έχεις. Ηρακλειδέα. Ναι. Έχω ένα ξάδερφο τον Αποστόλη. Είναι Ηρακλειδέας. Ξάδερφος. Ναι. Ναι. Εσύ λες ότι είναι φίλος σου. Αποστόλης, ξάδερφός μου, Ηρακλήδες. Λοιπόν, άκου να δεις, ρε, κοίταξε να δεις. Ασχολήσου εκεί πέρα με αυτές τις γειτονιάς σου, τις ομάδες αυτές εδώ να πούμε. Τι να πω ρε να πούμε. Τα έχω πει 100.000 φορές ρε. Τα έχω πει 100.000 φορές. Ασχολήστε να πούμε με το μεγάλο Ηρακλή γιατί πουλάει. Πουλάει, τι, φυσικά. Έτσι, πες τα για, πουλάει. Γιατί άμα δεν μιλήσετε για Ηρακλή θα μείνετε νηστικοί. Σε αυτό συμφωνώ. Εντάξει. Νηστική μπορεί να μην είναι. Από τα 10 τηλεφωνήματα που σε κάνουν, τα 8 είναι οι Ηρακλειδές. Σωστό. Λοιπόν, άντε να πούμε, ασχολήσω εκεί πέρα να πούμε τέτοιες ομάδες εκεί πέρα να πούμε. Άσε τον Ηρακλή, ρε. Φτάνει, ρε, τόση κακία, ρε.
Φτάνει ρε τόση κακία ρε, τόσο... Τι να σου πω ρε. Φτάνει, να... επόμενος, καλημέρα, κακία, ναι. Ναι. Ναι κύριε. Έλα καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε, συμμετέχομαι. Για... Ναι. Γεια σου, είμαι ο ψηλός που είχα έρθει την Παρασκευή. Ναι. Κύριε το Βουβάλι. Κύριε το Βουβάλι, ναι. Ναι, το Βουβάλι. Μάλιστα. Να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα που έκανε την κίνηση και σε αυτούς τους ανθρώπους που βοηθήσανε. Και είναι ντροπή σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Δεν βρεθήκαμε 300 άτομα να το κάνουμε με 10 ευρώ καθένα. Εντάξει, θα βρισκόταν πάλι, αλλά δεν είναι μόνο λόγια να παίρνουμε. Α, και κατά σύμπτωση βρήκαμε ένα τζεσκί εδώ στην Γκονίτσα, αλλά είναι με. Έχει με πανί, μήπως το έχασε ο κύριος Μάνος. Είναι πανί όμως. Μήπως είναι από αυτό. Να είστε καλά, γεια. Πω το θεόρατο ρε. Ναι, γεια σας κύριε. Τι θεόρατο. Αυτό είναι βουνό. Πω τι βουνό είναι αυτό, 50 νούμερο παπούτσι. 2 μέτρα ρε μάγκα. Τι 2 μέτρα. Έρχεται μέσα λέμε ήρθε να μας δει ρε αυτός. Λοιπόν ως τελειώσω, ορίστε γεια σας. Ναι. Το πνευμόνιο το ακούω, εγώ κύριε Μοσχάρη. Εγώ θα σταμάτησα. Χιρ. Πάνε κανένα εξετάζει να δει αν είσαι καλά τώρα. Μάλιστα. Ναι. Γεια σα. Ναι. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Ο Ροχάμης είμαι. Έλα ρε Ροχάμη. Πού είσαι ρε Ροχάμη. Που λένε μου. Πού είσαι. Και ο κόκκινο ή στα αδέρφια μου. Θα κάνουμε καμιά μπουκα ρε Ροχάμη. Σε χαθώ στη Μαρβίτα. Ε. Στη Μαρμίτα. Ναι. Στη Μαρμίτα, άμα έρθεις, ναι. Θα φέρω και το Χρυσαυγίτη, το Θόδωρο. Και θα έχουμε πτώματα. Έλα, ρε, έλα. Ακούγα, σε πω. Θα κάνουμε μια παρακμιακή ωραία Μαρμίτα, ωραία, μούρλια. Φέρουμε και κάνα Αριανό, ο οποίο θα έχει θέματα. Ναι, σ' ακούω, ρε. Λίγο. Έλα. Όταν είχα έρθει πριν καιρό στη Μαρμίτα, ναι. Κάναμε 55%. 80% θα κάνουμε. Η Μαρμίτα είναι Μαρμίτα, δεν χαλάει ποτέ. Την πρώτη φορά που είχα έρθει κάναμε 55% έτσι. Και πήραμε 180 μηνύματα. Μηνύματα, έτσι. Πότε θέλετε να έρθω. Κυριακή θα έρθει, σε περιμένω. Έγινε αγόρι μου. Καιρό έχουμε να τα πούμε στη Μαρμίτα, όντως. Χρειάζομαι ένα παοξί λίγο από Κορδελιό και πάνω. Εντάξει. Έχω την Νεάπολη, έχω τα Ανατολικά, θα έχω και πιο πέρα γουστάρο. Έτσι, μπράβο. Και φυσικά τον Αριανό, τον Χρυσαυγίτη, γιατί ένας Αριανός δεν μπορεί να είναι παρά μόνο Χρυσαυγίτης. Γιατί Παοξής και Χρυσαυγίτης είπαμε δεν γίνεται. Αριανός είναι πιο κοντά στο Χρυσαυγητισμό. Μάλιστα, ναι. Έλα, θα έχω στην καλησπέρα. Καλώς. Τι κάνετε. Καλά, εσύ. Απλά λίγο, Κωστή, έχασα λίγο το. Στην αρχή που πέσουν λίγο με τον Κουλιανό, που θα κάνει και τον. Σε ποιο καναλί. Ασλαμάς Κουλιανός Ραπτόπουλος. Σε ποιο καναλί. Πόντος TV. Πόντος TV. Πόντος. Λοιπόν. Να πω κάτι λίγο, Κατσέρι, Γρηγόρη, καλησπέρα και εσένα. Καλησπέρα. Να βάλω ένα κουριζάκι Κωστή, πιστεύω θα το βρεις εύκολο. Πες μου, ποια είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη, η οποία σε κάθε μάτς κλείνει το 1/3 του γηπέδου και το γεμίζει. Ξαναπες το, ξαναπάρ' το. Ποια είναι η ομάδα. Στην Ευρώπη. Ναι. Η οποία κλείνει σε κάθε μάτς εντός έδρας το 1/3 του γηπέδου της και το άλλο δεν το γεμίζει. Ο Πανιώνιος. Ο Ηρακλής. Μπράβο ρε Κωστή, κερδίζεις. Είναι η μοναδική μας στην Ευρώπη που έχει σφραγισμένο το ένα πέταλό της. Ναι. Που σημαίνει το 1/3 και στο άλλο το γεμίζει. Και τώρα βγήκαν οι άλλοι, Μάνος και εσύ, και μιλάει για κόσμο. Αυτό δεν υπάρχει. Ψάξει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει ομάδα που να κλείνει το γήπεδο της σε εντός της δραμάτισης με τη Σεντέρμπη και πάλι δεν το γεμίζει. Ναι, αλλά είναι μεγάλο όμως. Τι μεγάλο ρε Κωστή, πόσο είναι, πόσο μεγάλο δηλαδή. 30 τόσες χιλιάδες χωράς. Δεν 30, 28 έγινε. 28, ναι. Μείον 10, 18. Μείον 10-18. Μείον 10 χωράει 8. Θα δει το Ηρακλής Πάχος, Παναθηναϊκός, Ηρακλής. Το Ολυμπιακός Ηρακλής δεν μπορεί να γίνει. Είναι γύρω από 18.000. Εσύ τι ομάδα είσαι, φίλε. Εγώ είμαι Αριανός. Αριανός. Ηρακλής Παναθηναϊκός και 12.000 ήταν λίγοι. Ελάχιστοι, φίλε. Ελάχιστοι. Εσύ μέσο όρο έχεις 12.000. Πότε, ρε, τώρα με συμβαίνει. Εγώ στην Εθνική, δεν ξέρω όταν πήγα στην Εθνική. Εντάξει, είχαμε 80.000 στην Εθνική. Άσε με, εγώ είμαι μακριά, Γρηγόρη. Τα πιστεύεις τώρα, εγώ με σένα. Εγώ τα πιστεύω. Τώρα συγκρίνουμε εγώ με σένα, πλάκα με κάνεις. Δεν συγκρίνεται. Ναι, εσύ παίρνεις τρίτη δική, εγώ σου παίρνω σου. Ακριβώς. Εγώ του χρόνου στη Β' εδώ σου βάζω στοίχημα στον αέρα, μα θέλεις, μετά και να τα βάλουμε. Του χρόνου στη Β' θα έχω μέσω όρο στήρων πιο πολύ από εσά στην Α'. Καλά, κάτσε να ανέβει η ομάδα. Άσε τώρα, θα ανέβει. Εγώ σου λέω, θα τα πούμε και τον χρόνο. Δεν ξέρω εγώ τι σου λέω. Έχεις καιρό να πας στον οδοντίατρο.
Δεν ξέρει τίποτα. Έχει καιρό να πα στον οδοντίατρο. Άστο, αυτά αλλού σε μένα. Εγώ σου λέω του δηλαδή, χρόνου. Τώρα, στη βίτα, για τον οδοντίατρο. Εσύ τι πιστεύει, ο πουλάω παπά. Ναι, πουλά παπά, τι σημαίνει. Σε σένα πουλάω παπά. Με έχει ακούσει πολλέ φορέ να πουλάω παπά. Εσύ τρέλα με πουλά. Εγώ παπά δεν πουλάω. Εγώ θα σου πω κάτι σου λέω του χρόνου στη βίτα. Σου είπα κάτι δεν το πιασε. Πρόσεχε. Εγώ το πιασε γορμά. Για καλό το λέω. Ο Σκόρδα δεν έχει σχέση με αυτά. Άστα. Τι δεν έχει σχέση. Ο Σκόρδα δεν άμα δεν κάνει την εγκαθάριση, μπορεί να ανέβει. Θα την κάνει την εγκαθάριση. Είναι θέμα μηνών εγκαθάριση. Άστο. Α, δύο χρόνια το ακούω και περιμένω. Ένα χρόνο το ακούω και δύο χρόνια ακριβώ είναι η εγκαθάριση. Δύο. Γρηγόρη, άκουσα ένα χρόνο εγκαθάριση. Δηλαδή, από Σεπτέμβριο πέρυσι. Διακρίνει εμπάθεια στα λεγόμενά μου. Όχι, απλά θα γίνει εγκαθάριση. Μακάρι να γίνει, εγώ δεν θα μιλήσω. Εγώ το ξέρω, το πιστεύω ότι θέλει πολύ. Ο Σκόρδα θέλει. Όχι. Δεν θέλει, φίλε, δεν θα γίνει το δικό του. Απλά πράγματα σου λέω. Μακάρι. Και εγώ σου ξαναλέω, του χρόνου στη βήτα. Εσύ πιστεύει ή όχι. Κάτσε τώρα για να μπω εγώ στην κουβέντα. Αυτό το δασιγένειο, ποιο θα το πάρει. Κανεί, Κωστή. Και τι θα γίνει. Το δασιγένειο έχει γίνει. Μία εντολή έχει πάει σε επιστηριασμό και ζήτησε δικηγόρο του Άρη ότι από ένα τόσο να πάει στα 500 χιλιάρικα ο επιστηριασμός για να τον πάρει και να τον πάρει και τους παράγοντας του Άρη. Ποιος θα τον πάρει παράγοντας του Άρη, όλοι οι παράγοντες του Άρη κορομάνε από τον Άρη, δεν δίνουν. Εντάξει, τώρα σου λέω τι έγινε στο δικαστήριο. Τώρα, δηλαδή και αν πάει και 500.000 που είναι ένα ποσό, θα υπάρχει άνθρωπος που θα δώσει 500 να το πάρει. Αυτό. Μα είσαι αισιόδοξο, ναι, είσαι αισιόδοξο. Καλά σε λέω, κόμμα. Καλά. Δεν το λέω από εμπάθεια, καλά κάνει γιατί στην αρχή νόμιζα ότι κάνω καλαμπούρι. Όχι, δεν. Πες τι πίνει κάθε μέρα και εγώ δεν μα πίνει. Εγώ πίνω δυσκολιότητα. Εγώ πίνω δυσκολιότητα. Αυτό. Εγώ πίνω γαλό Ιντιβιτάλ. Καθώ έχω φανζουράνα, φρασκό, μιλοτσάι, του γουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Το ρίμαξα. Φυσικό χυμό κριτική βιολογική αλόε. Αυτό έπινε και ο πρόεδρο των Χανίων και πλάκουσε στι μάπε. Τι τον τον Κούγια. Προλαμβάνει και βοηθάει προβλήματα όπως στομαχικές διαταραχές, δυσκυλιότητα, ιώσεις, αμυντικά συστήματα άθλια, πόνοι της αρθρώσης, ανεβασμένα ζάχαρα και χοληστερίνες και έντερα άθλια, με κολπώματα, ιστορίες κτλ. Οι ακροατές του Μετρόπολης έχουν το προνόμιο, αν τηλεφωνήσουν στο 23 12 200 500, να το πάρουν μόνο με 34 και 90 λεπτά. Ισχύει, επαναλαμβάνω, μόνο αυτή η τιμή για τους ακροατές. 34 και 90 λεπτά, τι, 34 ευρώ και 90 λεπτά, ναι. Μην τρώω ευρώ. Εντάξει, μεγάλα. Ακούω 34 και 90. Ένα ακόμα, πάμε. Να τα αφήσω. Πάμε, ναι. Ναι. Κοσμάογλου. Πάμε, επόμενη γραμμή. Βρέστε κάτι έξυπνο. Ο Αριανός από την Αθήνα τον έκανε τον κόκκινο και χοροπηδούσε. Χθες τον άκουγα στο αυτοκίνητο και γελούσε. Χοροπήδαγε. Αυτό που κάνεις εσύ είναι Κοσμάογλου και Κοσμάογλου. Μέσα στο πέταρε, να κουνιέται το μυαλό σας. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Ω, λάτος. Πάμε διάλειμμα και μετά να τα πούμε έτσι ωραία. Οκ, okay. Θα πάρει το διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά ωραία πράγματα στις γιορτές, τα έθιμα, βασιλόπιτα, φλουριά, ρόδια, αλλά και το έθιμο της Vodafone με τις σούπερ προσφορές. Γιατί μόνο στη Vodafone θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία 3G με δυνατότητα Wi-Fi tablets από 79 ευρώ και δώρα αξίας 75 ευρώ. Όπως 25 ευρώ δώρο επιταγή από την factoryoutlet.gr για να αγοράσεις ό,τι θες. 5 GB δωρεάν για 2 μήνες, περιεχόμενο όπως e-books, περιοδικά, εφημερίδες, ταινίες. Και βρείτε και αποκλειστικό πακέτο αξεσουάρ, powerbank, για να μην αποχωρήσετε ποτέ το αγαπημένο σας tablet και θήκη, μόνο με 19 ευρώ και 90 λεπτά. Όταν θες tablet, πολύ απλά πας στη Vodafone. Τα 3 εντάρια δικά σας, 4 περιμένουν, άλλους 2 θέλουμε. Μην ξεχνάτε να στέλνετε μηνύματα για τα εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Γράφετε Α1, αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54-344. Δύο από εσάς θα πάρουν εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Θόδωρε, παρακαλώ, ναι. Είπα, ξεχάστηκα. Έλα. Ναι, ναι. Από τη στιγμή που το εκλαμβάνει ο Γρηγόρης ως ηρωνία, συν το γεγονός ότι. Δεν ξέρει το χιούμορ, άστο, δεν πειράζει. Παρεξηγείται. Ναι, συν το γεγονός ότι έχει και το προνόμιο να με κόβει, δεν θα επαναληφθεί. Πάμε παρακάτω. Ναι. Απλά τα πράγματα. Αυτό το σκηνικό με τον κύριο Αλέκο που προαναφέρεται νωρίτερα μου θύμισε το σκηνικό των ποντίων. Ναι. Που είχε πάει ένας βουλευτής, ήταν ενός κόμματος και είχε πάει εναντίον του κυρίου Μποζίδη, το θυμάστε. Ναι. Και έφυγε οριζόντιος. Κάτι παραπλήσου μου θυμίζει. Πού πας βρε τα γόρι μου, πού πας βρε τα γόρι μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή θες αναφερθήκατε σε ένα σκηνικό με ένα κολάρο, γι' αυτό πήρα. Ναι. Επειδή θες δεν το αναλύσαμε. Να αναλύσεις τι. Για πες.
Επειδή είχατε πει για ένα σκηνικό που γίνεται το 2005 με ένα κολάρο, ρε, ναι. Γι' αυτό. Ότι θυμόμαστε καλά ότι είχε πάει σε δικαστήρια ο κύριος Κατσαμπής που ήταν με το κολάρο, ναι. και μετά από δύο μέρες έπαιξε με τον Ολυμπιακό κανονικά. Ναι. Τα θυμόμαστε όλοι, έτσι. Ο κύριος Αμπάρης που είχε πάει στο νοσοκομείο. Μία εβδομάδα είναι δύο μέρες. Δύο μέρες, μετά από δύο μέρες. Μετά από μία εβδομάδα, μάλιστα. Και να ρωτήσω για εκείνο το μάτς, επειδή... Εσύ δηλαδή αμφισβητείς ότι τον χτυπήσαν από πίσω? Όχι, δεν αμφισβητώ. Απλά λέω ότι πήγε στο δικαστήριο με το κολάρο και μετά πήγε στο μάτς. Με τι πήγε στο δικαστήριο? Με το κολάρο. Εγώ σου λέω ότι δεν πήγε με κανένα κολάρο στο δικαστήριο. Μάλιστα, μάλιστα. Και αυτά είναι βλακίες. Είναι προδεκαετία. Και όχι προδεκαετία, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζεις, το ακούς και επειδή είναι κακοήθειες, ναι. Όχι μόνο πήγε, τους αθώωσε κιόλας. Μάλιστα, ωραία. Για εκείνο το μάτι. Και εντάξει, είναι αλήτικο το λιγότερο τον ευεργέτη σου να τον λιδωρείς κιόλας. Τον ευεργέτη μου, ποιος είναι ο ευεργέτης? Βεβαίως, γιατί τους συνοπαδούς σου τους αθώωσε. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για εκείνο το μάτι. Γιατί με τις ευλογίες ενός Λάμπρου. Σώθηκε όφη Γιάννη μου, σώθηκε καλαμαριά Διονύση μου και ο άρχοντας του αγώνα ο κύριος Μπριάκος είπε ότι τα γεγονότα γίνανε όπως τα είδαμε όλες τις κάμερες. Μάλιστα. Και να πω τώρα κάτι άλλο έτσι λίγο πριν κλείσω. Λένε ότι ο Ηρακλής θα φάει τελικό κυπέλλο και θα κατεβάσει πόσες χιλιάδες είπατε? 150.000. Τι 150 βρε να κατεβάσετε, βρε κάνετε πέταλο στη γωνία βρε. Σμπροχτείτε σε κανένα ταξί βρε, άντε βρε τώρα βρε. Βρε. Έλα, κρεγάλα με λίγο από κάτω να γελάσω. Έλα, έλα πάμε παρακάτω, έλα, μη θυμώνεις. Να μάθεις να κάνεις γέλιο και με τους άλλους. Όχι μόνο να σε κάνουν. Όταν κάνεις πλάκα στους άλλους θα τη δέχεσαι. Καλά, καλά, γιατί είδες ότι. Λέω να με γρεγαλίσεις. Βρωμάει μασκάλις, δεν μπορεί να τη βρωμάει. Βρωμάει μασκάλις. Πάμε παρακάτω. Λίγο δύσκολο να μην δεις μασκάλι μου. Βρωμάει. Ναι. Χαιρετώ τα Αλάνια. Γεια σου ρε φίλε, τι κάνεις, καλά? Καλά είμαστε. Μια χαρά να πούμε. Σήμερα παιδιά θα μιλήσω για άλλα πράγματα. Ναι. Σήμερα θα δώσω χρήμα. Θα ρίξω δύο quiz. Ναι. Όποιος θα τα βρει, το πρώτο έχει ένα 20, το δεύτερο ένα 50. Τα quiz θα συνεχιστούν και αύριο. Και ναι. Την άλλη κάποτε βρεθούν. Ναι. Λοιπόν, πρώτο quiz. Πρώτο. Ποια είναι η καφέ ομάδα στην Ελλάδα? Η καφέ ομάδα. Και αν το βρούμε τώρα εμείς τι κερδίζουμε, εμείς τα λεφτά? Όχι εσείς, ο κόσμος. Εμείς δεν μπορούμε. Και δεύτερο, αυτό είναι για ένα 20. Δεύτερο, για ένα 50. Πόσα γκολ μπορεί να βάλει ένας παίχτης χωρίς να περάσει αντίπαλη ομάδα το κέντρο? Όποιος θα το βρει έχει ένα 50. Για ξαναπέστε, ποια ομάδα? Πόσα γκολ μπορεί να βάλει ένας παίχτης χωρίς να περάσει αντίπαλη ομάδα το κέντρο? Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω κάτι, λέει Κατζή. Αν έχουμε περισσότερους από ένα νικητές, πολλές απαντήσεις θα κάνεις. Αυτό δεν το είχα προβλέψει. 45.000. Αν πάρουν 500, δηλαδή μπορεί να δώσεις 550. Όχι ρε φίλε. Πρώτος που θα πάρει και θα τον βρει, αυτός θα πάρει τελευταίο. Από ποιον θα τα ζητήσεις ρε φίλε? Αυτή τη στιγμή όμως λες όμως ένα ποσό. Και καλά κάνεις. Ναι. Από πού θα βρει? Εγώ θα σας ακούω ρε παιδί. Μόλις θα τον... βρει κάποιος, θα παρέμβω και θα μπω. Θα κλείσω το κινητό για μια εβδομάδα. Θα κλείσω το κινητό για μια εβδομάδα. Δεν γίνονται έτσι, ρε λέει κάτι. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Αυτή η πόλη δεν πάει μπροστά. Στον επόμενο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα. Έλα. Γελάω, δεν αντέχω, γελάω. Γελάς. Βγήκαν οι μασκότ πάλι. Βγήκαν οι μασκότ. Βγήκαν οι μασκότ, δεν μπορώ, γελάω, έχω πεθάνει. Δεν γίνονται αυτά. Ρε εσύ μάνα, ρε εσύ Αντωνιάδη, τι είστε εσύ εδώ. Ρε πολύ αλάτι βάζετε στο φάι, σας έχει βελτιώσει. Άντε πάλι. Την ψευδέστηση, βρε. Την ψευδέστηση, θα πας και τελικό. Γελάνε και τα ραδίκια, βγάλανε στόμα και γελάνε. Τα ραδίκια. Δεν αντέχω, ρε, δεν αντέχω, αλλά τελείως. Εσύ τι ομάδα είσαι που γελάς, φίλε? Τι ομάδα είσαι εσύ που γελάς με τον άλλον? Είμαι νεαπολίτης Παοξής που ζω στην Αθήνα. Ναι. Τα ξέρω τα κακά της ομάδας, δεν χρειάζεται. Απλώς γελάω γιατί βγαίνουν και με διασκεδάζουν. Δεν περνάω λίγο. Γελάς γιατί είσαι πρώτος στην πόλη. Ναι. Στην πόλη, βρε. Βρε στην πόλη πρώτος, βρε νεαπολίτης στην Αθήνα, βρε που είσαι, βρε. Είσαι πρώτος στην πόλη, από το Λιτόχωρο και κάτω δεν σε ξέρουνε, βρε. Ναι. Σε πέρασε, βρε, ο Μάνταλος. Ο Σιώπης, βρε, σε πέρασε, βρε.
Σε πέρασε βρε ο Σιώπης και ο Μάνταλος βρε. Ναι. Πάντως ένα είναι το σίγουρο, ακούς. Ναι. Ο Μάνος και ο Αντωνιάδης πρέπει να είχαν γυμναστεί σκούρο και όταν τρέχαμε οι άλλοι τους πηγαίναν στα τέσσερα. Άντε και... Χαρά ο Παοξής που είναι έκτος και οι άλλοι είναι από κάτω. Ρε το Μαρινάκι πλάκες που μας κάνει. Ναι κύριε, ναι. Καλησπέρα στον όμορφο δίδυμο. Καλώς τώρα. Για να πω λίγο το φιλαράκι μου το κόκκινο. Πάτε για τελικό κυπέλο. Ναι πάνε. Όσο είναι ζωντανό αυτό το πράγμα. Πάνε, πάνε, πάμε. Πάνε. Πάνε για τελικό κυπέλο. Στα όνειρα δεν έχουν επιφορία ακόμα. Πάνε, πάνε. Στα όνειρα δεν μπήκε ΦΠΑ, καλά σε λέει. Λέμε. Ο καθένας, ο καθένας έχει δικαιώματα. Άμα φορολογόντουσαν τα όνειρα, δεν θα μιλάγανε για κύπελο. Τώρα ο Ηρακλειδέας μπορεί να σου πει εσένα να ελπίζεις, να προκριθείς, δεν ελπίζεις. Ο Ηρακλής μπορεί να ελπίζει να ονειρεύεται κύπελο. Ναι. Μήπως έχουμε διασταύρωση πουθενά. Ναι, πίτμπουλ με ροτβάιλερ. Μπράβο. Εκεί νομίζω ότι θα χάσετε και τα αυγά και τα καλάθια. Τους φιλάθλους που έχετε, με ποιους τους έχεις συμπίψει μαζί και λες ότι πάντα το Καφτατζόγλιο ήταν γεμάτο? Γιατί σου το είπα 100.000 φορές, δεν το καταλάβεις. Μόνος. Μόνος αποκλείεται. Μόνος. Πάντα θα θυμάσαι επί Χατσιπαναγή, Κοφίδη, Αιδονίου και δεν συμμαζεύεται. Υπήρχε λαός που ήταν από τον Άρη, από τον Πάο και ήταν και συμπληρωματικός λαός που ήταν από τον Ηρακλή. Αν θέλετε να το καταλάβετε καλώς. Δεν θέλετε, με γεια σας, με χαρά σας. Μια απλή ερώτηση όταν μου τη λύσεις, όταν μου λύσεις μια απλή ερώτηση. Συμπληρωματικός. Λοιπόν, ό,τι πεις συμπληρωματικός. Εγώ δέχομαι ό,τι λες, έχεις απόλυτο δίκιο και σε δικαιώνω. Γιατί το ρεκόρ εισιτηρίων υπάρχει στον Ηρακλή το 71. Συμπληρωματικός λαός. Και σαν ΠΑΟΚ δεν μπορείς να το κάνεις ποτέ. Συμπληρωματικός λαός. Γιατί ρε δεν μπορείς να το κάνεις ποτέ. Γιατί το γήπεδό του ήταν μικρότερο ρεκόρ. Όχι, όχι. Έπαιξε και Καφταζόγλιο. Ο Άρης έκανε ρεκόρ με τη Τζέλση. Όχι, κοίταξε να δεις. Ο Άρης έκανε ρεκόρ. Εσύ γιατί δεν έκανες? Εμείς απάντησε μου γιατί. 45.000 φιλάθλους. Ρε το 71 είχε 50.000 μέσα και 50.000 απ' έξω ρε. Αυτό το λένε άνθρωποι που ήταν παρόντες εκεί. Με τι το, μου λες τώρα. Ούτε Χατζιπαναγής υπήρχε, ούτε Κουσουλάκης υπήρχε, ούτε Χατζηλευθερίου υπήρχε. Πλάκα ρε μας κάνεις. Πώς γίνεται και το έχει ο Ηρακλάκος που λες εσύ και δεν το έκανε εσύ ή πάω κάρα. Πώς έγινε αυτό? Μπορεί να μου το εξηγήσεις? Έχεις εξήγηση να μου δώσεις πώς έγινε αυτό? Εσύ λέω υπήρχε λαός. Ο συμπληρωματικός πώς γίνεται να έχει 100.000 κόσμο μέσα και έξω και εσύ να μην το κάνεις ποτέ? Πώς γίνεται? Μια τελευταία ερώτηση. Θα σε κάνω με δώσεις απάντηση. Το εισιτήριο τι γράφει? Μάρκο, ντεφορμέ είσαι σήμερα. Όχι, δεν με απαντάς. Ντεφορμέ, το εισιτήριο τι γράφει, Ηρακλής? Ναι, Ηρακλής τι, με αφημί πιανό. Με αφημί, το αφημί το οποίο έχει. Ποιο, πιανό. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Το νοιάζει αυτό. Εσένα το βόλεϊ σου τι γράφει το αφημί του? Και μετά θα βγαίνει. Το βόλεϊ σου τι γράφει το αφημί του? Το βόλεϊ το δικό μου δεν γράφει το ΠΑΟΚ. Υπάρχει, είναι κακό αυτό? Μισό λεπτό, εδώ είναι κακό αυτό. ΑΕΠΟΝΤΙΟ ΚΑΤΕΡΗΣ. Είναι κακό αυτό, δεν απαντάς ρε Μάρκο. Είναι κακό. Όχι, αυτό δεν είναι, αλλά δεν το λέτε εσείς. Ο Ηρακλής παίζει στην κατηγορία που παίζει ο Άρης ακόμη. Έτσι λες. Έτσι είναι. Okay. Και όταν θα συναντηθούμε στην Τούμπα, έχω μια πρόσκληση μεγάλη. Οκ, okay, τα λέμε, γεια. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Έλα. Έλα. Ναι. Ναι. Πέρσι τέτοιο καιρό και δείσαμε τον Ολυμπιακό. Ποιο? Από και... Ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα πήραμε την κατηγορία. Α, ναι. Αυτός ψηφίζει, αυτό είναι το πρόβλημα. Και σκόσες τα κεραμμένα. Αυτός και εκείνος. Αυτή η πρασινόκαμπια ψηφίζει. Εσύ και η γενιά σου έχεις φτάσει την Ελλάδα εδώ που είναι σήμερα. Η δικιά σου Ελλάδα. Μη μιλάς εσύ. Εσύ και η γενιά σου που πήγαινες με τα σημαίακια στις συγκεντρώσεις και τα κουνούς και χτυπούς παλαμάκια, εσείς καταστρέψατε τον τόπο. Τι έκανα λέει? Εσύ, ρε, εσύ και η γενιά σου. Κατάλαβες? Και βρίζεις και από πάνω.
Ωραία απάντηση. Πόσο ετών είναι ο κύριος? 60. 60 είναι αυτός? Ναι. Παιδί του Πολυτεχνείου είναι? Ναι. Στη Γιάρο κατευθείαν. Επόμενη ναι. γραμμή. Στη Γιάρο. Τι δημοκράτη. Στη Γιάρο. Ναι. Στη Γιάρο απευθείας. Ναι. Παιδί του Πολυτεχνείου, στη Γιάρο. Και κόψουμε τη σύνταξη. Στη Γιάρο. Στη Γιάρο. Ναι. Στα Λιοντάρια. Έλα, φίλε. Στα Λιοντάρια. Τι κάνουμε? Ναι. Καλά, φίλε. Είμαστε καλά. Καλά, εσύ τι. Κάτσε να θυμηθούμε κάτι ωραίες εποχές. Ναι. Τους χαιρετισμούς στον απερπισμένο της πόλης, ο οποίος ξέχασε τον τεράστιο Αμπραχαμιάν και μια βαλίτσα. Ξέρετε τι για τον Αμπραχαμιάν, κύριε Ραντόπουλε? Ο Αμπραχαμιάν τι έκανε με τη βαλίτσα? Κάποιος του πετούσε κάτι λεφτά πίσω από ένα τέρμα. Μήπως ξέρετε τίποτα? Στο Άρης Εθνικός. Ναι. Πήγαν να δώσουν τα λεφτά στο Βαλιάνο. Δεν πήγαν να τα πάρουν, πήγαν να τα δώσουν. Και τι έγινε? Η ομάδα η δικιά σου έχει δώσει ποτέ λεφτά ή έπαιρνε μόνο? Βαρύ αυτό που σου λέω. Κάτι, επειδή... Δεν με απαντάς. Ναι, να απαντήσω, επειδή με πας κόντρα. Ναι. Επειδή έχεις πολύ αδύνατη μνήμη, ναι. η δική μου η ομάδα ναι. πάντως δεν έφτασε σε επίπεδο κάποιας άλλης ομάδας να χτυπάτε ποδοσφαιριστές της ομάδας μου εκείνο το βράδυ και να βγαίνουν κάτι κορίτσια έξω από το εφετείο και από το δικαστήριο και να λένε «Έχω μανούλα και παιδάκια, μην με πάτε μέσα», γιατί υπήρχαν και φωτογραφίες αυτών που χτυπούσανε. Μήπως έχετε κανένα αντίρρηση, κύριε Ραπτόπουλε? Ναι, γιατί στο δικαστήριο δεν τα είπατε? Στο δικαστήριο δεν τα είπαμε. Συγγνώμη, εδώ πέρα παίχτηκε η οδύσσια ενός ξεριζωμένου έξω από το δικαστήριο για κάποιον που λιδόρησε ένα ποδοσφαιριστή. Τρίτον, εγώ στην ομάδα μου, όταν η δική μου ομάδα κυνηγήθηκε από κάποιους, δεν έσκυψε το κεφάλι και έφαγε τη φάπα. Γιατί τη φάπα την τρώγανε άλλοι δύο. Δεν είμαστε και κάτι άλλο, κύριε Αντώπης, που είσαι και μορφωμένος άνθρωπος. Α, ναι, τα του ποδοσφαίρου. Μήπως θυμάστε έναν προπονητή, τώρα απεδίμησε εις Κύριον, σε έναν αγώνα, στο οποίο ήταν έτοιμοι να φουντάρουνε κάποιοι, τι έγινε? Ή μήπως να σας θυμίσω και ένα συνοπαδό προπονητή του κυρίου που είπε να μπορείτε να κλείσετε τις κάμερες για να σας πω τι έγινε στο μάτς. Είναι εμπαθής ο κύριος. Είναι εμπαθής ο κύριος. Πάμε στον επόμενο. Είμαι εμπαθής, κύριε. Α, τους χαιρετισμούς μου με ιδιαίτερη αγάπη στον κύριο που με είπε μικρή ομάδα. Πάντως να του υπενθυμίσω ότι το 1-0 με Ζαφυρίδη το παραδέχθηκε και ο μεγαλύτερος αντιρακλησδέας δημοσιογράφος, ο παδός της πράσινης ομάδος. Γεια. Yeah. Λοιπόν, πριν πάμε στο τελευταίο, πάμε στον Στέλιο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος χάρη σε εσάς πλέον μπορεί να έχει το καινούργιο το αμαξίδιο, αισθάνθηκε την ανάγκη να πει ένα ευχαριστώ και τον βγάζουμε να πει σε εσάς όλους για αυτή την προσπάθεια την οποία έγινε. Στέλιο, τι κάνεις? Καλησπέρα, Γρηγόρια. Καλά είσαι? Και Κώστα. Όλα καλά. Γεια σου, Στέλιο. Μια χαρά. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά λόγια. Ένα λεπτό θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο που βοήθησε. Άμα δεν ήταν αυτοί δεν θα είχαμε κάνει τίποτα. Καθώς και το σταθμό που έθιξε το θέμα, εσάς τους δύο που το βγάλατε. Μακάρι όχι μόνο σε μένα, όλοι οι άνθρωποι να βοηθηθούν σε τέτοια θέματα. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν θέλω να πεις το όνομα του επιχειρηματία που... Από τη στιγμή που είναι επιθυμία ναι. του ποτέ, ούτε για αστείο. Ναι. Όχι, όχι, ποτέ. Είπαμε, μιλήσαμε και με τον ίδιο, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Μακάρι να υπάρχει. Το όνομα δεν θα βγει ποτέ. Όχι. Έτσι. Σημασία έχει αυτό το οποίο έγινε και είναι σπουδαίο. Στέλιο, να είσαι γερός. Και εσείς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε όποτε θέλετε. Αυτό θα γίνει όπως και δίποτε. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έτσι. Πάμε στο τελευταίο ακροατή. Για σήμερα. Έλα, γεια σου, φίλε. Έχω πάρει πάλι τρεις φορές τηλέφωνο από το ερυθρόλευκο τέτοιο, πανόραμα. Ερυθρόλευκο πανόραμα, πάνω, ναι. Δεν ξέρω, ένα παράπονο, φίλε, γιατί ακούω όλα τα βαθέλια, κλαίνε. Και μου ζαλίσει, δεν θα αποτελέξει, θα με κόψει και με την τελευταία σου αυτή την εξαιρετική τιμή. Λοιπόν, όταν αφαιρούσα 15 βαθμούς από την Παοκάρα, φίλε, από το πρωτάθλημα. Για κάτι ψαράκι, εντάξει, μπορώ να το πω. Ήτανε τραγικό αυτό, έφαγαν μείον τρία τα παόκια, τα φιλαράκια μας, τα λιμά μας, οι πελάτες μας και η Παναθηναϊκή πήγαινε στις εφημερίδες, στα δικαστήρια και ήταν υπέρ να φάει τιμωρία. Τώρα γιατί, τι έγινε, για πες μου. Τώρα γιατί κλαίγονται. Μ' ακούς? Deformes. Γιατί deformes?
φορτωμένος μαγιά και δεν σου πάει. Διαφωνείς? Φυσικό και είναι φορμαρισμένος. Δεφορμένο είναι το παλικάρι, δεν του πάει. Δεν του πάει. Εσύ τι λες, του πάει. Σε να σου πάει μαγιά. Ε? Μ' άκουσε να του μιλάω. Αγρυπνία του Αγίου Πορφυρίου. Μ' άκουσε να του μιλάω. Τι για τον Άγιο Πορφύριο, ποιο είναι ο Άγιο Πορφύριο. Μ' άκουσε να του μιλάω άσχημα, άνοιξε να διαβάσει. Ο Άγιο Πορφύριο. Άνοιξε να διαβάσει. Να διαβάσω ρε, τον Άγιο Πορφύριο, ρε. Κόκκινε μόλι τώρα πήγα να παίξω τον Εργοτέλη και ήταν φραγμένο. Ποιο ξέρει τι θα γίνει. Ε, εντάξει. Ε, παιδιά. Λοιπόν, άσε μα ρε Κόκκινε, γεμίστε κανένα ταξί και μετά μιλήστε λίγο. Καλά σου λέει. Μαζαλίστε σαν τα ανόγριε. Έτσι. Εντάξει, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Α, μου στείλανε για την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου. Το διαβάσω ή όχι? Τι σου στείλανε? Από αυτό που θα γίνει για το κοινωνικό παντεμπολίο. Ποιο μισό? Θες να το διαβάσουμε? Είπα, πάω, γύρω παντεμπολίο. Στις ενημερωτικές. Οκ. Να πω τη διεύθυνση. Όχι. Αγίου Στεφάνου 26 στην Νάπολη. Το κοινωνικό παντεμπολίο που είναι. Ναι, εντάξει. Για να πάνε οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Μετά, ναι. Κυριακή 6 Δεκεμβρίου. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα λέτε λοιπόν. ΠΑΟΚ θα δούνε ο Δημήτρης Κοντός. Κοντός. Όχι ο Κοντός που κάνει εκπομπή το πρωί και το βράδυ. Και ο Γιαλαμπούκης Γιώργιος. Γιαλαμπούκης. Επίθετο είναι αυτό που λέω. Πόσο καραγκιός μπορεί. Εγώ είμαι καραγκιός. Γελάει με το επίθετο του άλλου. Ναι, δηλαδή. Γελάω με το επίθετο του άλλου. Είσαι ρε φίλε, το κάτι άλλο. Γιαλαμπούκης. Δηλαδή στο σχολείο δεν τον γελούσαν. Γιαλαμπούκα θα το φωνάζαν. Κακό μπούλινγκ είναι γι' αυτό. Αλλά και εμάς μας κοροϊδεύανε. Έμαθε και τον μπούλινγκ, βλάχο. Έμαθε και τον μπούλινγκ τώρα. Ρε εσύ. Το λένε τον άνθρωπο, εμένα με λένε κόκκινο. Τον άλλο... Επίθετε αυτό. Εγώ είχα μια. Άντε να μην πω ότι λέγανε πίπα. Τι την είχε δηλαδή. Συμφοιτήτρια. Φωνάζανε πίπα. Θα σηκωθεί η κυρία Πίπα. Σε τι, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Αυτό ήταν. Ο άλλο έπεσε στον Ολυμπιακό, τον έλεγανε ψεύτη. Ο Παναθηναϊκό είχε κάβουρα, είχε καρούλια. Είχε. Έχει διάφορα επίθετα. Μια πορεία μόνο, τίποτα. Ναι. Σε ποιο πανεπιστήμιο την είχε συμφοιτήτρια αυτή την κυρία. Α, σε αυτό. Για να ξέρουμε πού. Σε ποια διεύθυνση ήταν? Το πεζοδρόμιο. Μπότσαρη με ανατολική Στράκη. Ήταν το. Το καραγκιό. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκουλ για τίτλου ειδήσεων. Αμέσω μετά ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Κανελάκη, την Τάνια Δήμου και τον Κυριάκο Κίτσον. Να είστε καλά. Μου 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 και τον Κυριάκο Κίτσον.